Computer. Λοιπόν, είμαστε live. Hi. Είμαστε live γιατί ο Πέπε έχει αρχίσει να καίει όλο το υλικό. Όλα τα καλά Τι έγινε συμβαίνουν. που κάψει τίποτα. Ναι, αλλά τελικά πιστεύουμε την Εφέλη ότι δεν βάφτηκε για αυτό το podcast. Δεν σε πιστεύω. Αλήθεια είμαι έξω το πρωί. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν κάνεις Εγώ ένα φρεσκάρισμα. κάτι είδα στα Όχι, όχι, social. αλήθεια. Κάτι έκανε στο γυμναστήριο. Θα έχουμε υλικό με προπόνηση. Αν ναι, ήταν να πάω κι εγώ, αλλά κοιμόμουν. Να. Δεν πειράζει. Όλη μέρα κοιμάσαι. Φίλε, πολύ αυξητική. Disclaimer, δεν παίρνω τίποτα από όλα αυτά που λέω. Αλλά Natural. ναι. Ναι, φίλε. Καλή σε νιστάζει, λένε. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε πάλι. Αυτή τη φορά με δύο όμορφες γυναίκες. Η κυρία Εφρέμη Θωμά. Γεια σας, γεια σας. Και την κυρία από κάτω μου ή κάτω δεξιά. Σε μένα την ξέρετε οι περισσότεροι. Κυρία Νεφέλη Φενέλη. Γεια σας, γεια σας. Πέπε, τι λέει εσύ. Πώς Εγώ είσαι. παιδιά είμαι στο μπαλκόνι εξόριστος, οπότε σαν γκέστη φαίνομαι. Μια χαρά. Ζέστη. Και πώς ήταν η μέρα σας, για πείτε. Πέπε, πολλή δουλειά, πολλή δίαιτα, ξέρω εσένα. Δεν από τα δικά μου. Έχουμε άλλες να πούμε. Είναι Εφραίμ. πραγματικό guest. Λοιπόν, εγώ παιδιά δούλευα σήμερα όλη μέρα. Μαγείρεψα τα γεύματά μου. Μόνο τα δικά σου. Ναι, ρε. Του Πέπε. Το Του Πέπε τα Πέπε κάνει μόνος είναι του. μόνος του. Α, Για έχω ένα. ετοιμάσει καινούργια φωτογραφία. Α, ναι, λοιπόν, παιδιά, like, subscribe. Δεν έχω, ούτε εγώ έχω πατήσει, να σου πω. Είμαι catfish. Τι είσαι? Κοίτα, τα χείλη κάτι τα έκανε, τα πάχινε λίγο, δεν Όχι ξέρω. τίποτα, είναι η πόζα, είναι αυτό Εγώ θυμάμαι από πρώην κοπέλες μου ότι υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Πολύ Α, εύκολο. όχι. Να ξέρετε, το λέω σε όλους. Δεν πειράζω ποτέ τις φωτογραφίες μου. Μπορεί να πειράξω φωτισμό, να ανεβοκατεβάσω λίγο εκεί το εφέ του φωτισμού, αλλά δεν βάζω ποτέ φίλτρο. Είμαι πολύ κατά. Αυτό εσύ το ζωγράφισες. Όχι. Κάπου το έχω δει. Δεν Αυτό, θυμάμαι. παιδιά, είναι Πάρτι ήταν σε ένα φεστιβάλ. Πού άραγε? ένα φεστιβάλ. Κάπου πήγαρες εγώ το καλοκαίρι. Είχες ωραίο Παπά του καλοκαίρι, δηλαδή. χρόνου. Μέσα χαμόγελες. Καλά πέρασες. Στα χαμόγελα, εδώ είμαστε στα καταλάγια. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε για την άλλη μας την guest. Φω. Δεσποινής από εδώ είναι αθλήτρια. Είναι πρώτα αθλήτρια. Η Εφρέμη είναι journalist. Είναι ακόμα στο στάδιο του journalism, αλλά κάποια στιγμή θα κατεβεί και αγώνα. Κάποια Προβλέπω. στιγμή, σίγουρα. Όταν ο coach αποφασίσει. Όταν, κοίταξε, ο coach είναι να το αποφασίσει. Ο coach θα στηρίξει άμα επιλέξω να το κάνω. Εγώ είναι το θέμα να επιλέξω να το κάνω. Γιατί καλά τα λέμε, αλλά δεν ξέρω αν θα είμαι σύντομα έτοιμη να το κάνω. Έχεις χρόνο. Κοίτα, μην να παίξει Ελλάδα, κάνει ένα μήνυμα 4 εβδομάδες και παίζει. Δεν είναι κάτι. Ναι, συμφωνώ. 4 εβδομάδες. Σε Πόσο καιρό. εβδομάδες, παιδιά. Για ποικίνη στην Ελλάδα μιλάμε. Δεν την έχω δει την Εφραίμη τώρα τελευταίο καιρό από κοντά. Δεν ξέρω. Αν τέσσερις. Πέπε, 4 εβδομάδες. 6 με 7. Okay. Οκ, λεπτό. Δεν είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, Δεν είναι πάρα πολύ, ρε. Καλή. η Καλά Εφραίμη κάνετε. θα παίξει κάποια στιγμή. Αλλά η Νεφέλη έχει παίξει. Όπως βλέπουμε εδώ στις φωτογραφίες της. Και μάλιστα έχει και, κρατάει και ένα κύπελο. Τι είναι αυτό. Αυτό που, πού είναι. Ποιος αγώνας ήταν αυτός. Το Πανελλήνιο είναι αυτό. Το Πανελλήνιο, ε. Σε Πανελλήνιο. Βλέπουμε. Μου φαίνεται τόσο περίεργο αυτή η φωτογραφία. Γιατί Nice κυριολεκτικά είσαι διπλή τώρα. Τουλάχιστον. Θα ήθελα glutes. πολύ να δω αυτό όλο πώς θα φαίνεται. Το επόμενο throne stage. Ναι. Πόσα κιλά έπαιξες εδώ. 55. 55. 55. Και τώρα πόσο είσαι? 72. 72. Έχεις καμιά πρόσφατη. Έχω στο... Νάτι, Ω, νάτι, νάτι. Παναγία μου. Εντάξει. Α, σούπερ. Πολύ βελτιωμένη. Όταν ο Δεν κόλος φαίνεται από μπροστά, κάτι πάει καλά. Έτσι λένε. Έχει, γενικά η Φενέλη έχει πολύ μεγάλους γλουτούς. Τους έχω δει από κοντά. Το Τα ακούω αυτά καλοκαίρι. πάντα. Που έβγαλε το μαγιό και έκανα ένα...
θα λέει τι Και όλη η δύο πόλη του μπάλα. παραλία, ε. Α, αυτό είναι από σήμερα. Ναι. Αμαν, πήρες το game face, το ότι... Λοιπόν, για να δείτε πόσο fake είναι το industry, το ξέρω αυτό το μηχάνημα, το κάνω εγώ full stack. Σίγουρα το κάνει η NFL δύο φορές full stack. Οπότε, ό,τι έκφραση προσώπου βλέπετε είναι fake. Just saying. Λοιπόν, παιδιά, πλησιάζουν τα Οδύσσια. Θα συμμετέχει Μια κανείς από εσάς? εβδομάδα. Εγώ το σκέφτομαι ακόμα. Έχω Κώστα, ένα εκεί θα παιδί. είμαστε, θα σας στηρίξουμε άμα συμμετέχεις. Λοιπόν, άκου Κώστα. Για πες. Άκου. Θα το σκεφτώ μέχρι το τελευταίο λεπτό που θα είμαι απέναντι από τη σκηνή. Δηλαδή θα πας σαν θεατής. Θα πετάξω τα ρούχα και θα μπω στη βαφή. Okay. Θα φοράς όμως το τέτοιο από κάτω το μαγιό. Μα θα τα πετάξω έτσι πως το έκανε ο Bruce Almighty. Α, έτσι. Έτσι. Πα, Α, να οκ. προσθώ. Okay. Δηλαδή θα έρθεις σαν τον Dorian Yates από τα Shadows. Καταρχήν ερώτηση. Εσύ θα έρθει στην Αθήνα έστω για βόλτα. Φίλε, σοβαρά δεν ξέρω. Σοβαρά δεν ξέρω, γιατί θα παίξω κι άλλους αγώνες κι εγώ τώρα και θέλω λίγο να... Ξεκινήσει τη βδομάδα. Τι είναι ακριβώς επόμενη. Και η ακριβώς προηγούμενη είναι τώρα, οπότε ή θα κάτσω εδώ. Θα πάω Αθήνα, θα γυρίσω. Θα πάω Βουδαπέστη, θα γυρίσω. Θα πάω Γερμανία. Ή απλά θα Πας στην φύγω. Αθήνα και θα γυρίσει ρεπρό. Άμα δεν παίξω εγώ παράδειγμα, θα κάνουμε τα κόλπα μα. Δεν θα Αυτό κινήσει είναι από το πρόγραμμα. πρόβλημα. Δεν θέλω Όχι, δεν θα κόλπα. κινήσει από πρόγραμμα. Του Δεν πάω χώρου. εγώ για να κάνω Αθήνα όρια, ούτε κάνω να ξέρει με τίποτα. Ναι, εντάξει. Αλλά είναι επικίνδυνα εκεί. Είναι επικίνδυνα Ναι, Αθήνα. δεν. Έχω μπει σε πολύ σοβαρό μου εγώ τώρα, μπακαλιάρο πατάτα. Εγώ δεν έχω μπει στο σοβαρό μου, γι' αυτό σου Γιατί λέω. ρε φίλε. Ρε φίλε, έχω φίλους στην Αθήνα που έχω 2 χρόνια. Δεν θέλω, δεν ξέρω, δεν Α, καλή. κατάλαβα. Καλύτερα, Οκ. όχι. Okay. Λοιπόν, Εφραίμ, εδώ θέλω τη βοήθειά σου τώρα. Γιατί Παρακαλώ. φέτος έχω μείνει λίγο πίσω με καινούριους ανερχόμενους αθλητές ή αθλήτριες. Ναι. Έχει τίποτα ενδιαφέρον? Συμμετέχει κανένα στα Οδύσσια που θέλουμε να δούμε που μας κινεί το ενδιαφέρον? Κοίτα, αντικειμενικά, εγώ αυτή τη στιγμή παρακολουθώ μια αθλήτρια, μπορεί να την ξέρει και είναι NFL σίγουρα, Πινελόπη Λες. Πινελόπη. Λες, άμα δες την στο Instagram. Πολύ δυνατό κορμί 26 ετών. Παιδιά, η συγκεκριμένη θα είναι κρίμα από το Θεό αν δεν παίξει. Είναι πραγματικά, είναι τόσο γραμμωμένη πάρα πολλούς μήνες. Δηλαδή, την παρακολουθώ στα social και νομίζω ότι Coca-Cola μένω με Zero Coach. το... Πώς το Ναι, έχει, δεν μένω... ξέρω. Εφραίμ, πρέπει να βοηθήσει. Πενέλοπη Λες. Γιατί είμαι και άχρηστος. Πε. Πενέλοπη. Α, λες. Πε. Κάτω πάντα Λες, λες. λες. Κάτω, αυτή. Αυτή έχει τόσο ακραίο φυσικό. Ναι, δεν είναι Πινελόπη. Έχει ακραία Είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, ότι abs. ανεβάζει, επειδή με έχει και στενό στο κορίτσι, πραγματικά είναι Όμως τόσο έχει. ωραίο το φυσικό της. Δηλαδή, θα ήθελα πάρα πολύ να τη δω στην πίστα. Της έχω στείλει πολλές φορές μήνυμα να τη ρωτήσω αν θα παίξει, γιατί έχω πραγματικά περιέργεια να δω πώς θα εμφανιστεί. Λοιπόν, Και βλέπω. νομίζω, έχω την αίσθηση ότι μάλλον θα τη δούμε στο Οδύσσια. Θες αν κάνει prep τώρα. Ναι, νομίζω ότι κάνει prep. Και από τι άθλημα έρχεται αυτή, είτε σίγουρα κάτι έκανε πριν. Αυτή δεν έχω Κρύβιο. ιδέα, νομίζω ότι Kickbox. είναι σίγουρα pilates instructor και Καλά, όλοι είμαστε πιλάτες instructor. όλοι, αλλά αυτή δεν ξέρω, ή έχει αγωνιστεί μία φορά ή τώρα θα είναι η πρώτη φορά, γιατί είμαι σίγουρη ότι αυτή κάνει prep για να παίξει. Κοίτα, φαίνεται το κορμί, το έχει ρίξει σίγουρα δουλειά υπερτροφίας, οπότε ξέρει, θεωρώ, από bodybuilding και από όλα μας τα κόλπα. 100% παιδιά το έχει Ναι. ρίξει δουλειά, το κορμί είναι Εκτός αν καλό. έχει τέτοιο γονίδιο που πετάγονται όλα χωρίς λόγο που... Σίγουρα δεν φτιάχτηκε το κορμί αυτό με πιλάτες. Καλά. Όχι, όχι, όχι. Το κορίτσι έχω δει και προπονήσεις, γιατί ανεβάζει στενού συνήθως την πρόοδό της. Βγαίνω από εδώ, ρε παιδιά. Και είναι πραγματικά, αν μπει στο πρώτο της highlight, ίσως να έχει κάτι από προπονήσεις της, κάτι από... Όχι, φαίνεται πολύ τρομερό το κορμί και ειδικά το Είναι midsection. απίστευτο. Τώρα... Τα abs, τα obliques και όλα αυτά, όταν τα βλέπω σε κάποιον εγώ, αμέσως πάει το μυαλό μου ότι έχει κάνει κάτι πρωταθλητισμό. Είτε είναι στίβο, είτε είναι κάτι Είναι που... consistent, έχει κάνει διατροφή, προσέχει. Και Ναι, το ναι, σώμα ναι. φαίνεται ψημένο, κατάλαβες. Είναι δηλαδή, δεν ξέρω, Έτσι, έτσι. με Αν κάτι... τη δεις τώρα, επειδή εντάξει δεν θέλω να δείξω την πρόοδό της, γιατί το ανεβάζει πολύ συγκεκριμένο το κορίτσι, τώρα
Έτσι όπως τη βλέπω είναι ακραία. Είναι δηλαδή να ανεβεί τώρα. Αν ανεβεί τώρα στην πίστα είναι σούπερ. Είχε ένα story τώρα 18 Σεπτέμβρη που είδα το τελευταίο. Φαίνεται κομμένη, αλλά... Έχει ανεβάσει και τώρα, πρόσφατα, ίσως χθες, χθεσινό έχω δει. Κι εγώ φαίνομαι κομμένος, αλλά είμαι θολός. Αλλά είναι Έχει σούπερ, πάθει, έχει πάθει είναι... σίγουρα. Τι έχει λοιπόν, έχει το παιδί. Οπ, ένα γατάκι. Αυτή δηλαδή ήθελα πάρα πολύ να τη δω και έχω την αίσθηση ότι θα τη δούμε στο Δίστα. Τέλεια, Αυτό έχει θεωρώ. πάρα πολύ ενδιαφέρον το κορίτσι αυτό. Τώρα Και... σίγουρα θα δούμε και δύο αθλήτρες που μου αρέσουν πάρα πολύ, οι αδερφές η Νάσια και... Αχ, μου Η διαφεύγει Έλενα. τώρα. Α, Η Νάσια ωραία. και η Έλενα, Καραγκούν, ναι. που κάνουν τα κορίτσια μαζί prep και μου αρέσουν πολύ. Δηλαδή νομίζω ότι η Νάσια στο μπικίνι θα δείξει πολύ όμορφη. Ναι, η Νάσια θα παίξει μπικίνι και η Έλενα είναι figure. Είναι Την figure. Έλενα γράφω που και που. Είναι πολύ συμπαθητική κοπέλα. Και έχει Η Έλενα πάρα από πολύ καλούς πέρσι κορμούς. που την είδα στην... γιατί έτυχε και στον πρώτο της αγώνα να την δω κιόλα, χωρίς να την ξέρω από κοντά. Συγκριτικά με πέρσι, νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Τώρα την αδερφή της νομίζω την είδα. Αλλά εντάξει, το κορίτσι ήταν off-season όταν την είδα και είχε πολύ ωραίο shape. Και τώρα νομίζω ότι θα δείξει κάτι πολύ όμορφο πάνω στη σκηνή. Είναι γενικά και οι δύο πολύ συμπαθείς και πολύ αγαπημένες. Ναι, και αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι είναι αδερφές προφανώς. Η μία έχει τρομερό structure για figure. Ξέρεις, φαρδί ώμους, Ναι. επίθεση, βιτέ, υπερχή. Και εδώ έχει, ας πούμε, μετά το ενώ είναι αδερφές, έχουν και ήδη πολύ καλά γονίδια. Αλλά αυτή είναι φτιαγμένη για μπικίνι, ας πούμε, και μπορεί κάποια στιγμή wellness. Δηλαδή φαίνονται τα muscle bellies πιο στρόγγυλα, λίγο πιο. Και εδώ είναι πολλά weeks out, έτσι. 8 δείχνεις εδώ τώρα και έχει πολύ ωραία φυσικά από τα 8. Ναι. Τώρα νομίζω ότι στην πίστα θα είναι, πολύ, είναι και πολύ όμορφο και το πρόσωπό της, δηλαδή είναι μπικίνι καραμπινάτο, Τι ύψους φαίνεται από έχουν οι χιλιόμετρα. κοπέλες? Ορίστε. Είπες, Πέτρο. Τι ύψους έχουνε? Είναι Γύρω στο κοντές. κάτι είναι η Νάσια. Στο ένα κάτι, αλλά είναι πόσο ένα κάτι. Ένα 10, ένα 90. Νομίζω κοντά Ιντά, αν δεν κάνω λάθος, κάτι τέτοιο. Την Έλενα. Εδώ ήταν πέρσι στα... Εδώ είναι Μια μάλλον... πρώτη της εμφάνιση, νομίζω, η Νεφέλη που την είδε και όλα και στο backstage που ήταν μαζί, νομίζω ότι... Ναι, εμείς με την Έλενα πέρσι γενικά ήμασταν μαζί σε όλους τους αγώνες και στη Μάλτα ήμασταν μαζί, ήμασταν στο δωμάτιο μαζί κλπ. Από ό,τι θυμάμαι από πέρσι, από τον αγώνα της, είχε κάνει τρελή πρόοδο. Ναι, δηλαδή δες εδώ τώρα βλέπεις ότι έχει πολύ ωραίο structure, αλλά απλά λείπει κρέας για Ναι. να το κάνεις appreciate. Και φέτος, την παρακολουθώ κι εγώ, έχει βάλει πολύ κρέας και ποιότητα μάλιστα. Δηλαδή δες εδώ Ναι, τώρα. καμία σχέση με την άλλη φορά, καμία. Είναι 4 εβδομάδες τώρα, ναι. Άλλο shape κόλου, άλλο shape Ναι. ποδιών. Δηλαδή δεν είναι αυτό το wellness bikini, είναι figure το κορίτσι, σίγουρα. Γκουρίζει. Είναι Ναι. πολύ ωραίο να βρίσκεις την κατηγορία σου και πραγματικά να δουλεύεις για την κατηγορία σου. Γιατί νομίζω ότι έχουμε δει και πάρα πολλά κορίτσια Δεν ξέρουν τι κατηγορία είναι, ναι. που δεν ξέρουν τι κατηγορία είναι και ακόμη και μετά από πολλούς αγώνες την ψάχνουν. Βέβαια, φταίει και το Ωραία. γεγονός ότι στην Ελλάδα. Πες μου μία να σου πω εγώ ποια κατηγορία είναι. Παιδιά, ας πούμε, η Έλενα Χατζή, εμένα μου αρέσει πολύ το σώμα της. Ποια? Ποια Έλενα, λέμε τι Χατζή. λένε. Άννα, η Άννα. Η Άννα Άννα, Χατζή. παιδιά, και την μπέρδεψα. Άννα Χατζή. Ναι. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ και είναι πολύ καλή, πολύ καλή γυναίκα. Και Ναι, είναι πρόσχαρη και πολύ καλό κορμί. πολύ καλό κορμί. Βγαίνει στην πίστα απίστευτη. Όσες φορές την έχω δει από κοντά και στο Πανελλήνιο που φωτογραφήθηκαν και με τον Πέτρο μαζί. Η γυναίκα πραγματικά κάνει τόσο πολύ effort για την εμφάνισή της. Μ' αρέσει τρομερά το φυσικό της. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι επαγγελματία, δηλαδή ποτέ δεν την έχω δει, ας πούμε, να παχύνει. Όχι, Όχι, νομίζω ότι όχι. είναι γουστάρει το άθλημα και φαίνεται, χρόνια ολόκληρα φαίνεται. Μερίνη για ένα κεφάλι. Είναι πάρα πολύ ψηλή. Είναι ψηλή. Είναι ψηλή, αλλά εγώ εντάξει. Μπικίνι παίζει, έτσι. Τι εννοεί εδώ με την ψηλή. Πέρσι είχε παίξει μαζί μου wellness στο Δύσσε και φέτος ο Δύσσε πάλι wellness θα παίξει. Ναι. Ξέρεις τι. Έχει πολλούς μυς για μπικίνι, ναι. Ειδικά IFBB Elite φάση. NPC καλά θα ήταν. Και λίγους για wellness. Ναι. Ναι. Θα έλεγα. Λείπει το roundness. Λείπει αυτό το μπαλάρι μας στα πόδια. Ναι, κοίτα, είμαι σίγουρος ότι το ξέρει και η ίδια. Και μετά είναι και το ερώτημα, ωραία, πού είμαι στη ζωή μου, τι κάνω.
Και πόσο χρόνο και αφουσίστω να αφιερώσω τώρα για να κάνω fit σε ένα class, ας πούμε. Μπορεί να είναι τέταρτο πράγμα, priority της ζωής. Αφού όταν έπαιζε, τότε που είχε παίξει τους σειρί αγώνες, θυμάμαι, τις είχαν πει τότε ότι ήταν πολύ μικρή για μπικίνι Ναι. και να χάσει αρκετά κιλά για να παίξει μπικίνι. Και Ναι, τώρα μετά χάνει να το νόημα. τώρα την πρόοδό σου για να παίξει μια κατηγορία στην τώρα είναι, ξέρω εγώ. Θα ήθελα πολύ να τη δω έξω. Για έξω, επειδή έχει και τη σκληράδα που χρειάζεται νομίζω το έξω. Στην Ελλάδα, η Νεφέλη έχει παίξει, ξέρει. Δεν νομίζω ότι σας στέλνουν τόσο σκληρές. Νομίζω ότι στην πίστα σας στέλνουν λίγο πιο. Μα εμένα αυτό μου είπαν στη Μάλτα που έπαιξα μπικίνι. Λόγω του ότι είχα γραμμές στα πόδια μου, μου φωνάζαν από κάτω: Μην πατά στα πόδια σου, μην πατά στα πόδια σου. Και λέω: Εγώ κρυφτήκα εκείνη τη στιγμή. Δεν Δηλαδή, γίνεται, όταν είναι τα πόδια καθαρά, είναι και καθαρά. λέω: Μαλάκα, εγώ καθόμουν και έτρωγα να πούμε αέρα κοπανιστό για να βγάλω αυτές τις γραμμές. Και μου λέει: Τώρα μην τις πατά. Στα αρχίδια μα, εγώ τελευταία. Θα τις βγάλω τις γραμμές μου. Έτσι, ρε φίλε. Συμφωνώ. Η Νεφέλη είχε Εφραίμ, πάρα πολύ ωραία κάτι. πόδια. Το Οδύσσια ήταν, νομίζω, πολύ εντυπωσιακή. Γιατί περίμενα την Εφέλη να τη δω πάρα πολύ καιρό στην πίστα. Δες, στο Οδύσσια δεν βγήκα καλή, φίλε. Στο Οδύσσια δεν είχα προλάβει να κόψω ακόμα. Εμένα, ο μόνος αγώνας που μου άρεσε ήταν στη Μάλτα, που όντως είχα κόψει και είχα βγάλει γραμμές κλπ. Στο Οδύσσια ήθελα κι άλλο. Για Ήθελα κι άλλο. Ελλάδα νομίζω ότι ήσουν Για πάρα elite, ναι. πολύ καλή. Για Για elite, ναι. Ελλάδα Κοίτα, για Ελλάδα θα είσαι απίστευτο. Τώρα μην το άλλη μία που μου αρέσει λογαριασμό πάρα πολύ. πολύ, παιδιά. Και Τώρα που λέμε για πριν είπες Ελλάδα. Εφραίμη, sorry λίγο, Sorry, όχι, όχι, sorry. είπες ότι εδώ στην Ελλάδα δεν σας στέλνουν τόσους σκληρές. Κάτι τέτοιο είπες. Ναι. Παιδιά, Δεν είναι είναι σχόλιο το θέμα. οποίο έχει γίνει. Ναι, δεν είναι θέμα τι θέλουν. Είναι το θέμα τι μπορούν τα ελληνικά κορίτσια. Γιατί τώρα, μην λέμε μαλακίες, 80% έρχονται με μια εβδομάδα δίαιτα και μετά όταν έχεις μια που είναι ας πούμε normal σκληρή, φαίνεται απέσια σκληρή. Γιατί η σύγκριση είναι. Comparison είναι ασύμφορο. Μία Τώρα. ακόμη που νομίζω ότι είναι και μικρή και νομίζω ότι στο μέλλον, αν συνεχίσει να το κάνει με τόσο πείσμα, είναι η Αγγελικούλα. Αγγελικούλα. Ε, Του Λεωνίδα που ήταν. του, ναι, που συνεργαζόταν με τον Λεωνίδα. Η Αγγελική Ναι. μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Είναι μία κοπελίτσα η οποία από τόσο μικρή έχει πεισμό τόσο πολύ. Δεν ξέρω, μακάρι το Πόσο πείσμα της να μικρή είναι ρε κρατήσει. παιδιά. Είναι 20 χρονών, είναι 19 στα 20 νομίζω, ή 20. Ναι, του 4 είναι. Όπο Πέπε του 4 ακούς, εγώ είμαι του 95. Το 4, ε. Ο μπαμπάς του δουλάει, Το 4 δηλαδή. πήραμε το Euro. Το 4 πήραμε το Euro, είμαστε στους δρόμους. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και η Αγγελική. Είναι από τις... Αυτή είναι η Αγγελική, ναι, την παρακολουθώ και Είναι η εγώ. Αγγελική. Ε? Ναι. Η Αγγελική εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και το, είναι Αυτή πέτος μπικίνι. τι κάνει. Έπαιξε νομίζω πριν. Δεν έπαιξε τώρα πριν 2-3 μήνες. Πού Πούρε. ρε. Έπαιξε. Ναι, Έπαιξε εδώ στο... θα τη βλέπουμε νομίζω. Όχι, αυτό είναι 18. Χέρκουλης. Χέρκουλης και στο Πανελλήνιο νομίζω έπαιξε. Και στην Κρήτη είχε Κάπου. παίξει. Α, ναι, ρε, εγώ νόμιζα πέρσι δεν με. Α, καλά. Τρεις αγώνες back to back είχε παίξει το κορίτσι. Έχει ωραίο κορμί, έχει χάρισμα, έχει ωραίο χαμόγελο. Είναι Αλλά όμορφη. to be honest, αυτό που βλέπω Θέλει 3-4 χρόνια ψωμί. στα social της τώρα τελευταία είναι ότι καλά είναι και προφανώς μικρή και στο άθλημα και σε όλα αυτά ότι το post-show face πες να το σκάτωσε. Συγγνώμη Αγγελική, δεν ξέρω. Ματζάρε, ματζάρε. Αλλά σε βλέπω να έχεις βάλει πολλά κιλάκια και δεν Παιδιά, πειράζει. νομίζω ότι όταν... Part of the process. Θέλει πολύ πρόσοχη με το post-show face και Ναι. πολλές φορές όταν ένας αθλητής, μια αθλήτρια μπαίνει σε αυτό το άθλημα χωρίς μια ιδανική καθοδήγηση σε αυτή τη φάση, τώρα Ναι. υποθέτω, εγώ δεν έχω ιδέα, συμβαίνει αυτό και εμένα μου συνέβη. Στο post show χωρίς καθοδήγηση να βάγισες. Ναι. Ειδικά Πιο στην σημαντική Ελλάδα. καθοδήγηση post show παρά πριν το show. Ναι, πριν το show κάπως γινόμαστε ρε φίλε φέτος όλοι. Νομίζω ότι όταν η Νεφέλη το ξέρει κιόλας σίγουρα περισσότερο που το έχει ζήσει, όταν στερείσαι μετά από μία, ειδικά τώρα η Αγγελική που είχε παίξει τρεις αγώνες back to back και ήταν ήδη σε πρέπει, άντε μετά να συνεχίσουμε να πιέζουμε για τον επόμενο αγώνα. Όταν παίζεις τρεις αγώνες μετά, λες, δεν δικαιούμαι, ας πούμε, και 2 εβδομάδες να φάω τα πάντα. Όχι. Δεν το σκέφτεσαι το Θεωρητικά, σώμα σου. όχι, αλλά ένα κεφάλι, ρε παιδί μου, που είναι τόσο πιεσμένο και μετά θέλει να κάνει με ένα ομαλό τρόπο να περάσει στο season του, δεν σκέφτηκε λίγο, έλα μωρέ, ας πάω παραπάνω,
στερεί 15 μήνες, αυτό το φάω ή έκανα αυτό το φάω. Κοίτα, είναι μια συζήτηση αυτή με πολλά πολλά πράγματα, variables. Άλλο Από υπόβαθρο. το πώς ξεκινάς τη δίαιτα, με τι ποσοστό λίπους, με το τι παίρνεις, με το πόσο σκληρή είναι η δίαιτα, πόσες εβδομάδες, με τον τρόπο της δίαιτας, ας πούμε, δίνεις στον αθλητή σου να ξεκαβλώσει που και που κάτι έτσι και ας μην είναι optimal performance. Γιατί μετά, αν δεν το κάνεις αυτό, έχεις άλλα θέματα. Αλλά όπως και να έχει, κάθε πόσο show competition θα είναι δύσκολο. Αλλά θέλει πολύ πολύ στενή συνεργασία εκείνη την περίοδο με τον προπονητή, παρά θα έλεγα πριν, ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί εδώ κυριολεκτικά εξαρτάται το πόσο παραγωγική θα είναι η off-season σου. Γιατί αν βάλεις 5-10% λίπους, μπαμ, σε 4 εβδομάδες, μετά θα αρχίσεις το growth phase σου, κάνεις growth 5 κιλά και ξαφνικά θα είσαι ήδη με 5 κιλά παραπάνω, θα είσαι 15 κιλά πάνω από το stage weight σου και ήρθε ήδη η ώρα να κάνεις κάτι. Και πέρα από όλα αυτά, νιώθεις και σκατά, νιώθεις χοντρή, δεν σε κάνει τα ρούχα σου, μπλα 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 μπλα, όλα αυτά τα γυναικεία σου προβλήματα. Αυτό όμως μετά τι κάνεις, ρε Νεφέλη, μετά. Δηλαδή έχεις πέσει, έχεις παίξει αγώνα, έχεις κάνει abuse τα πάντα, ήρθε η ώρα να τα κόψεις όλα, ξαφνικά περνάνε 3-4 εβδομάδες και έχεις βάλει 8 κιλά. Πώς το χειρίζεσαι μετά αυτό, τι κάνεις? Σίγουρα δεν ξαναμπαίνει σε μήνυ κάτω, πιστεύω. Γιατί πρώτον, έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τον οργανισμό σε θέμα υγείας. Τώρα θα μιλήσω πρώτα. Έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τον οργανισμό σε πάρα πολλούς μήνες. Και τι θα κάνεις, θα ξαναμπεί σε δίαιτα για να χάσει αυτά τα έξτρα κιλά. Και εκείνη τη στιγμή δεν έχει ούτε το κίνητρο να το κάνει. Γιατί λες, τελείωσα με τον αγώνα. Τώρα γιατί να ξαναμπώ σε δίαιτα και να υποφέρω πάλι. Σίγουρα σε θέμα υγείας είναι λάθος. Σίγουρα σε θέμα ψυχολογικό είναι λάθος. Το μόνο που να κάνει εκείνη την περίοδο, πιστεύω, δηλαδή, OK, και εγώ μετά τον αγώνα έφαγα πάρα πολύ. Ειδικά την πρώτη εβδομάδα έφαγα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Όταν σου λέω πάρα πολύ, ειδικά τι πρώτε 5 μέρες, Πες δεν μπορώ. δύο-τρία γεύματα που ξέσκησες. Λοιπόν, θα σου πω σκηνικό. Θα σου πω Αχ, σκηνικό. θυμάμαι, Νεφέλη δεν μου είχε στείλει ότι μόλις τελειώσει το prep και τους αγώνες να φας κούκιμαν, μπισκότα. Έρχομαι Ελλάδα, Α, το κούκιμα, το ηλίθιο. πατάω το πόδι μου Ελλάδα. Κατεβαίνω, πάω σπίτι, αφήνω τα πράγματά μου γρήγορα και κατεβαίνω, φεύγω κάτω, παίρνω κούκιμα. Παίρνω 4 κούκιμα. Τα τρώω στο δρόμο, πάω για προπόνηση. Είχα καβλώσει, έχω τέρμα. Λέω, πώ θα πάω να κάνω πόδια. Πάω, κάνω πόδια, τελειώνω τα πόδια, πάω, τρώω σούσι. Τελειώνω από το σούσι, πάω, τρώω κρέπα. Τελειώνω από την κρέπα, πάω σπίτι και λέω, τι θα φάω, πίνω και πάω σε ένα μίνι μάρκετ. Σε ένα yes πήγα. Όταν ξέρει ότι Έκανα μπαίνει στο λογαριασμό. γκέι, είναι σοβαρό. Έκανα λογαριασμό, κάνα εκατοστάρικο. Ρε μπρο, τι πήρες. Και απλά πήρα διάφορα. Δεν με νοιάζει. Πήρα ό,τι βρήκα μπροστά μου. Ένα απ' όλα. Εσύ Κωστή, μετά το show, πότε έκανες μπίντζι? Εγώ. Ναι. Τώρα μετά το τελευταίο show, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα δεν έχει καμία σχέση με την Εφέλη. Καμία σχέση. Δεν Στα τα. πρώτα σου show. Στα πρώτα σου show. Κοίτα, πολύ McDonald's, ρε φίλε. Εγώ είμαι McDonald's. McDonald's και kebab. Doner kebab. Και ρε φίλε, κανονικά μου αρέσουν ρε φίλε σοκολάτες και τέτοια γλυκά με ζάχαρη, φούλα. Αλλά επειδή ξέρω, ρε φίλε, ότι είναι θάνατος να ξεκινήσεις τον binge με αυτά. Γιατί με αυτά θα τελειώσεις. Προσπαθώ να φάω κάτι, ας πούμε, αλμυρό πρώτα. Kebab, κάτι και μετά οι σοκολάτες και όλα αυτά. Αλλά πατατάκια Pringles, Kinder σοκολάτε. Ζελεδάκια, αν και τα ζελεδάκια μου είναι πολύ υγιεινά, ας πούμε, για τέτοια φάση. Όταν θέλω να μπιτζάρω, θέλω το combination Πάτσε. fats με sugars, ναι. Ναι. Σκέτο sugar το τρώω και τώρα post-workout, ας πούμε. Εσύ? Εγώ. Αρέσουν κάτι sandwich, άκουσα, τι. Κοίτα, κοίτα. Μετά το Χέρκουλης, συγκεκριμένα που έχασε εντελώς το κίνητρο, δηλαδή σκέψου με γνώρισες 15 μέρες μετά το Χέρκουλης κάτσαμε μαζί, αν θυμάσαι 20, στο σπίτι σου, δεν είχα shape. Θα σου πω ότι έτρωγα επί 5 μέρες ατόφιο παγωτό. Κάθε μέρα. 2-3 λίτρα. Κάθε μέρα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ παγωτό. Έβαζα τα κιλά, οι αστράγαλοι μου πρίστηκαν τόσο από τα νερά που είχα άγχος μήπως πάθω και κάτι από το φαΐ, όχι από τα άλλα. Σε 15-20 μέρες πέταξα όλο το season έτσι στα σκουπίδια. Όλο, όλο. Παγωτό, ε. Αλλά αυτό Φίλε, δεν θα ξαναγίνει. να σας πω εγώ τι έζησα. Δεν ξέρω. Είχα βάλει στον εαυτό μου. Το είχα κάνει παιχνίδι σε κάποια φάση. Τις πρώτες 5 μέρες που σας λέω ότι έτρωγα. Δεν σας κάνω πλάκα, δεν έκλεινα το στόμα μου και δεν είχα πριστεί, παιδιά, δευτερόλεπτο. Δεν πρίστηκα καθόλου. Απλά έβγαζα φλέβες. 5 μέρες, ρε, 5 μέρες. Δεν πρίστηκα καθόλου.
Σκέψου πώς θα Είπα διέσουμε. θα τρώω μέχρι να πριστώ έστω λίγο. Ίσως Έστω όταν λίγο να πάει. πριστώ θα σταματήσω να τρώω. Παιδιά, κατέβαινε σαν αέρα στο φαγητό. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Και δεν πήρα, σκεφτείτε ότι έπαιξα 55,5 κιλά Νοέμβριο και τον Ιανουάριο ήμουνα 61. Τίποτα. Κάμισε το. Over diet as fuck you. Στο τέλος παίζει να τρώγες με αυτά που μου λες. Κάμια 800 θερμίδες θα τρώγες στο τέλος. 800. Ναι. Μια μισή, δύο ώρες κάρντιο, κάτι τέτοιο. Εντάξει. Το σκυλάκι μου που έχω σε μέσα κάνει... του δίνω 600 τη μέρα. Σε κάνει πιο σκληρό άνθρωπο αυτό, φίλε. Καλά, δεν είναι ανάγκη να το ξαναπεράσει, αλλά γενικά δεν πειράζει να το περάσει μια φορά. Πρέπει με 800 θερμίδες δεν θα ξανακάνεις, όχι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ξεστή, τώρα το καλό είναι ποτέ. ότι όλα τα επόμενα πρέπει θα φαίνονται πιο εύκολα. Δεν είναι κάτι. Τώρα το επόμενο σου πρέπει παίζει να τελειώσει το πρέπει σου με 2.500 θερμίδες, κάτι τέτοιο τρελό. Αφού τώρα τρώω, θα πούμε, ξέρετε ότι τρώει πιο πολύ από μένα και τον Πέπε. Είναι φελικέ το ότι πηγαίνουμε κοστί για μπάνιο το καλοκαίρι. Και λέει η φιλενάδα ότι έχω φέρει το φαΐ μου. Και φαντάζομαι εγώ τώρα ότι η γκόμενα είναι πόσο μπορεί να φάει. Βάζει το πρώτο τάπερ, είναι ένα τάπερ με αρχίδια τάπερ και έχει φαΐ μέσα. Και λέω τώρα εγώ, αυτό είναι δύο γευματάκια, σίγουρα μπορεί και τρία. Ριζάλε, Χτυπάει βρε, το το ένα γύρω, τάπερ, θέλει. χτυπάει το ένα τάπερ και μετά από 2 ώρες χτυπάει και το άλλο τάπερ. Εγώ ήμουν ανηστικός όλη τη μέρα. Μπρο. Αφού είναι Του να πρέπει βγουν... να μπήρες, παιδιά, δεν ξέρω για εσάς. Αφού είναι αθλήτρια του Λόρντ, ρε φίλε. Δεν περίμενα τίποτα άλλο. Ο Λόρντ έρχεται εδώ στο σπίτι μου να αράξει και βγάζει ένα τάπερ, μπρο, τι να σου πω, τόσο παίρνω για... Δηλαδή είναι ένα τέτοιο. Γεμάτο με ρύζι, ένα άλλο με κοτόπουλο, αλλά αυτό το με ρύζι, μπρο, ήταν σίγουρα 2 κιλά. Καλά, δεν έβγαλε τα μάξι τώρα όταν πηγαίναμε στο Βόλο. Σε κάποια φάση και εγώ είμαι με τον. Οδηγάει ο Πέπε, Μισήκασα όλο. κάθεται ο Λόρντ μπροστά, κάθομαι εγώ πίσω με τον Νίκο. Σε κάποια φάση εγώ με τον Νίκο έχουμε σβήσει. Είμαστε και δύο νεκροί πίσω. Και κάτι μου μυρίζει ρε, και λέω ρε φίλε, τι μυρίζει έτσι έντονα φαγητό. Και ανοίγω τα μάτια μου και έχω δει το Λόρντ είχε βγάλει ένα τάπερ τόσο γεμάτο με ρύζι. Λαχανικά, κάτι μπρόκολα, κάτι κοτόπουλα μέσα και τρώει. Και το κοιτάω και ξέρω τώρα ότι αυτό το τάπερ είναι τίγκασκασμένο και ο άνθρωπος θα φάει με την ησυχία του εννοείται, αλλά η μυρωδιά είναι τόσο έντονη. Ξέρεις και κάτι, δεν τον νοιάζει και καθόλου. Και στους αγώνες έφαγε το παιδί, εντάξει, εννοείται, Λόρντ. Ρε, τρώει αυτό το τάπερ που σου λέω και παραγγέλνω γύρω και λέει, α, πάρε μου και εμένα δύο. Και έφαγε έτσι, εδώ, μέσα σε 1-2 ώρες, τον είδα live να τρώει 4.000 θερμίδες, ας πούμε. Εντάξει, είναι και 2 μέτρα, ρε φίλο άνθρωπος. Μπρο, κι άλλοι είναι, μπρο, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ θερμίδες τώρα. Δεν είναι, οι αναλογίες δεν, 110 κιλά, 7.000. Να σε πω κάτι όμως. Είναι στον άνθρωπο. Άλλοι τρώνε και γίνονται, άλλοι τρώνε και δεν γίνονται. Δεν μπορούν να φάνε τέτοιες ποσότητες. Πού να φας τέτοια ποσότητα. Πού να φας τέτοια, δεν υπάρχει περίπτωση. Πού να χωρέσει, δεν... θα ήμουν εδώ όλη μέρα, εδώ θα ήμουν. Κωστή, έχουμε ερωτήσεις από το story σου στο Instagram. Τώρα που μου ήρθε. The hot seat. Έχουμε spicy questions to answer. Σαν το πω. Λοιπόν. How tall are you? How tall are you, Pepe? 1,70. Fix. Οπότε 1,69, ναι. Πρέπει. Εγώ είμαι 1,60, παιδιά. Είμαι... 1,59. Όχι ρε, 1,60 είμαι μετρημένο. Χωρίς πλάκα. Αν κάνεις δίαιτα και παίξεις αγώνες, μπορεί να... Είσαι 1,69. Είσαι έτοιμος. 1,69, Έτσι. Πέπε. Αυτό Εγώ, το έχει δίκιο. εκατοστό. Όχι, όντως, χάνεις ρε φίλε λίγο Αλήθεια. νερό. Από την πατούσα. Νερό ανάμεσα στους σπόνδυλους. Καλά, εντάξει. Δεν ξέρω τώρα αν για bikini conditioning ισχύει αυτό, γιατί θέλει ένα μέτρο ανθυδάτωσης να συμβεί αυτό. Σε μένα συμβαίνει πάντως. 1% σίγουρα. Ωραία. Έχουμε... Είναι φέλη. Εγώ 1,70 είμαι. 1,63. 1,70. Ωραία. Και ο Πέπε τι βάρος έχει στο 1,70? Τώρα ή stage. Τώρα τι stage. 87. 87. Φρέμι. 67 είμαι εγώ, παιδιά. Λέει αλήθεια. 67,5. Λέει αλήθεια.
Okay. Εσύ μας είπε, NFL μας είπε, πώς είσαι, 72. Ναι. 86. 86 τα βαριά μου. Α, λοιπόν, ναι, εγώ είμαι 78 και παίζω και είμαι 91 κιλά. Λοιπόν, με body mass τι έγινε. Λοιπόν, όπως ξέρετε, είχα μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία με τον φίλο και πρώην συνεργάτη, τον κύριο Κώστα Body Mass, που ακόμα είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Απλά δεν είναι ότι έγινε κάτι συγκεκριμένο, είναι δύο πράγματα. Πρώτον, εγώ δεν ήμουν και είμαι έτοιμος και πρόθυμος να είμαι τόσο πολύ στο social media και να δεν νιώθω ο κατάλληλος άνθρωπος να εκπροσωπήσω μια εταιρεία, γιατί θέλω να είμαι απόλυτο εαυτός μου. Να λέω ό,τι θέλω για όποιον θέλω, να πίνω το τσιγάρο μου μπροστά στην κάμερα, να πηγαίνω σε τρανσόπαρτα και να γίνομαι έξω φρενών, χωρίς να με κρίνει κανένας. Όχι ότι με έκρινε, είχα ό,τι ελευθερία ήθελα από τη μεριά μου. Δεν ήθελα να τραβήξω με ένα αρνητικό φως πάνω. Είναι ένα αυτό. Και ένα άλλο είναι ότι μέσα στην ομάδα υπήρχε ένα άτομο, υπάρχει ένα άτομο, με το οποίο εγώ έχω ένα προσωπικό πρόβλημα, λόγω αρχών, ας το πούμε έτσι. Και για αυτόν τον λόγο, το να γίνει μπέρδεμα, παίρνω απόσταση και είναι όλα καλά. Σε προσωπικό επίπεδο είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι ακόμα. Δεν άλλαξε κάτι. Σήμερα ήμουν εκεί. Ακόμα ψωνίζω από εκεί. Δεν το έχω... καλύτερο παιδί ο Κώστας, εντάξει. Μπορείστε. Το καλύτερο παιδί ο Κώστας. Έχουμε τις καλύτερες σχέσεις όλοι. SKG, represent, support your locals, πάντα. Ναι, πάρα πολύ ωραία συμπληρώματα έχει. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο Κώστας, επειδή εγώ είχα τρομερή έλλειψη βιταμίνη D. Είχα γενικά πάρα πολλές ελλείψεις, μαγνήσιο κλπ. Τα συμπληρώματα του σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα ανέβασαν. Είχαμε ανεβάσει και με ένα story με τον Πέπε. Συγκριτικά, ας πούμε, με λίγους μήνες απόκληση ή εξετάσεις. Με του Κώστα τα συμπληρώματα αυξήθηκαν τρομακτικά. Κάνει κωδικό. Εφρέμι 10. Τώρα έρχεται. Όχι, κάθε φορά που μπαίνω στο μαγαζί του, ας πούμε τώρα, τελευταίους μήνες ελέγχομαι, αλλά πάντα πάω πούμε, για ένα πράγμα και επειδή έχει τόσο γαμάτα πράγματα, λέω, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Τώρα εντάξει, κατάφερα σήμερα να πω και να πάρω μόνο, όχι πάλι πήρα κάτι ρε φίλε που μου το είπε ο Λόρντ όμως και με έψησε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Οκ. Μια πολύ ενδιαφέρον ερώτηση. Πόσο κλαίν είναι αρκετό κλαίν. Νομίζω είναι ηρωνική ερώτηση. Είναι ηρωνική ερώτηση γιατί υπάρχει ένα inside joke γενικά. Joke. Θα απαντήσω εγώ σε αυτήν την ηρωνική ερώτηση ότι όσο κλαίν αντέχεις είναι αρκετό κλαίν. Εντάξει. Ό,τι μόνο που μετράει να γίνεις φέτες. Αλλά τώρα ας δώσουμε μια ρεαλιστική απάντηση. Παιδιά, έτσι, άντρες, γυναίκες, ξέρω ότι στο κλέν αποκτάς ανοχή, αλλά έτσι ποιος είναι ένα αριθμός που δεν θα περνούσε το, ας πούμε, στον εαυτό σας. Άσχετα με το τι μπορεί να έχετε κάνει ή όχι. Εγώ, ας πούμε, δεν θα ήθελα ποτέ ξανά να πάω πάνω από 60. Που αυτό το πρέπει 60 να έκανα δύο μέρες, έχω πάει και 80, έχω πάει και 100. Αλλά εκεί θα βάλω. Αν, ας πούμε, είμαι αναγκασμένος να πάρω παραπάνω, τότε κάτι δεν έχει πάει καλά με τη δίαιτα μου. Ναι. Να πω εγώ. Εγώ, παιδιά, πιστεύω το κλέν ή το δουλεύει σωστά ή δεν το δουλεύει καθόλου. Μόλις αποκτήσεις ανοχή, το σταματάς. Είναι τζάμπα κόπος. Να παίρνεις τρεις μήνες κλέν σε ρί, δεν πάει να πάρεις και 250, να γίνεις τόσο να βράσεις το μυαλό σου, δεν θα δουλεύει καθόλου. Το κάνεις μια σκάλα, ανεβαίνεις και μετά σταματάς. Κάνεις υπομονή και ξαναξεκινάς. Η σκάλα πού τελειώνει. Η σκάλα τελειώνει κατ' εμέ, κάπου στο 80. Δηλαδή στα 4 κλενάκια. 0,20 mg, mcg, 0,40, 0,60. Στο 80 κάπου σταματάς που δεν είναι το πίξ σου. Θα είναι για λίγες μέρες. Νομίζω ότι πάει και ανάλογα τον οργανισμό, έτσι. Για όχι, δεν πάει ανάλογα τον οργανισμό. Άμα γίνεις toast, δεν πάει ανάλογα. Ναι, αυτό να μου πεις. Δηλαδή, άμα μια κοπέλα ψηθεί στα 60 και τρέμει σαν ψάρι και δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ, το 60 είναι πολύ, δεν θα χρειάζεται να πάει ποτέ. Αυτό εννοώ, ότι είναι ανάλογα που είναι το και το όριο του κάθε οργανισμού. Άμα είναι στα 60 το όριό σου. Εντάξει, αν είναι στα 120, δεν πάει στα 120. Αλλάζει, γρήγορα. Δηλαδή το όριο αλλάζει. Μπορεί να το φτάσει και 120, αν ας πούμε επί μήνες παίρνει 40, 60, 60, 80, 80. Ναι. Το θέμα είναι όμως ότι
What the fuck, καταλάβεις, δηλαδή μέχρι να φτάσει τόσο ψηλά με κάτι που ρε φίλε σηκώθηκε. Όχι, 200 θερμίδες. Ναι, αλλά πιο πολύ ας πούμε με πειράζει, καλά άσχετα με την καρδιά. Είναι αυτός ο ύπνος, η έλλειψη ύπνου το συγκρίνω αλλαγή συμπεριφορά ανθρώπου σαν κάποιον που να παίρνει τρέν, φίλε. Σε αλλάζει σαν άνθρωπο, αν δεν Παιδιά, κοιμάται. αυτό δεν παλεύεται. Καλά, ναι. Είναι και αυτό, αλλά Δεν παλεύεται. Νεφέλη, Πέπε, σα το είπα in private. Θα σου το πω και σε ένα Εφραίμ, in private. Ο Λόρντ έχει βρει ένα καινούριο fat burner, παιδιά. Φωτιά. Non-steam φωτιά. Όποιο θέλει να το ξέρει, α το ρωτήσει, ρε φίλε. Α πληρώσει για την απάντηση. Ή πάει σε ελληνικά φαρμακεία. Είναι non-steam, είναι για γεροντάκια. Ένα φάρμακο, οπότε δεν θα πάθει τίποτα. Και λίπος έτσι. Παίρνω Το μηδέν μυστικό κλέν αυτή μόδουλο. τη στιγμή. Μηδέν κλέν παίρνω τώρα και πριν τον τελευταίο αγώνα ποτέ. Ήδη 7-8 μέρες. Κάνω μετά τον αγώνα 2-3 χιλιάδες βήματα την ημέρα γιατί είμαι όντως λάσπη. Παίρνω μόνο αυτό το fat burner πρωί βράδυ τώρα και 4 μέρες και καθαρίζω κάθε μέρα. Δεν κουνιέμαι. Δεν κουνιέμαι, δεν κάνω καθόλου κάρδιο και δεν παίρνω τίποτα άλλο. Δεν το πιστεύω, αλήθεια, δεν το περίμενα. Τέλος πάντων, Νεφέλη, κλενάκι. Κλενάκι. Γουστάρεις κλενάκι ή δεν γουστάρεις. Κλενάκι. Καλό είναι μωρέ το κλενάκι. Εντάξει, εγώ το έχω φτάσει μέχρι Όλα του Θεού είναι. Όλα καλά. το 120. Ναι. Τώρα εντάξει, το 60 δεν θα το περάσω, ρε φίλε. Δεν την ξανακάνω αυτό το. Τον Εντάξει. 20. Όπως είπαμε, context μετράει, αλλά 120 είναι λίγο ψηλά. Το βλέμμα. Μια φορά έδωσα στον πατέρα μου, ήθελε του πήγα, στον πατέρα μου, στον τέτοιο, στο φίλο μου, τον Τούρκο, τον Τζάρλι, αν μπράβο, και του δίνω κλέν, αλλά του έδωσα κάτι άλλα κλέν, που ήταν εξιντάρια, κάτι ροζ, κάτι βουλγάρικα ήταν και αυτά. Αλλά του τα είχα δώσει και δεν τα έχει πάρει πολύ καιρό και μου λέει, α, έχω κλέν σπίτι. Να πάρω, του λέω πάρε. Πώς να πάρω, λέω πάρε ένα. Ήθελα να 20 να το πω, κατάλαβες. Ένα είναι 20 συνήθως. Και παίρνει ένα και πάμε προπόνηση και είναι έτσι. Ναι. Του λέω, ρε, μα τι, πόσο πήρες, ένα. Για δείξτε τα, ο 60 μίτζι. Πρώτη μέρα, έγινε ευδαπές. Δεν το πάω. Το είπα, βρω. Τέτοιο. Ναι, νορμάλ είναι. Μισό παράδρο. Καλύτερα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό ήταν περικλέν. Όποιος το έγραψε, πάνε να γαμηθεί. Θέλει δράμα, δεν θα το δώσω. Okay, λοιπόν. Το αγόρι μου δεν μου δίνει καμία σημασία και σκέφτεται μόνο πότε θα πάει gym και να κάνει τα meal prep του. Τι να κάνω. Μάλλον κοπέλα. Θα το έγραψε αυτό. Μπορεί και αγόρι, δεν ξέρεις. Τώρα τι να πω, εγώ εδώ ήταν στο γερμανικό podcast. Γενικά έδωσα λίγο φταίξιμο πώς κατέντησε η σχέση μου και η ζωή μου τα τελευταία χρόνια στο bodybuilding, διότι δεν ήξερα ούτε εγώ που μπλέκω και πόσο μάλλον ο partner μου που δεν με γνώρισε bodybuilder, αλλά έγινε bodybuilder. Οπότε είναι ένα δύσκολο ζήτημα. Γενικά ο πρωταθλητισμός με σχέση, πόσο μάλλον ο πρωταθλητισμός στο bodybuilding που είναι. Η διαφορά με άλλα αθλήματα είναι ότι δεν τελειώνει και αρχίζει όταν τελειώνει και αρχίζει προπόνηση, αλλά συνεχίζεται όλη μέρα. Σε μορφή μαγειρέματος, φαγητού, ύπνου, όχι μόνο πράγματα που πρέπει να κάνεις, που δεν πρέπει να κάνεις. Δεν πρέπει να βγω εκεί. Δεν μπορώ να πάω 3 μέρες φλού ταξίδι. Τόσο εύκολα μάλλον, έχει πιο πολλά εμπόδια. Οπότε, ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό. Να Είχατε. μιλήσω εγώ. Να Μιλήσεις. τα πούμε εμείς οι γυναίκες πρώτα, που μάλλον είναι γυναική ερώτηση. Όχι, θα τα πω πρώτα εγώ και μετά πάρετε όλο το λόγο εσείς. Μάλιστα. Πρόσεξτε να δείτε. Επειδή εδώ έχουμε πει συμφωνούμε για να διαφωνούμε. Σε αυτό το κομμάτι που το συζητάνε πάρα πολλοί άντρες, το ότι είναι δύσκολο το bodybuilding με τη σχέση, εγώ είμαι εντελώς αντίθετος. Γιατί, πρώτα απ' όλα, βλέπω πάρα πολύ κόσμο να συνδέει το lifestyle του όλο με την προσωπική του σχέση και να μαλώνει, να βγάζει όλη του τη κασίλα, να περιορίζει πάρα πολύ τη σχέση του. Και έχω να πω ένα πράγμα. Για μένα συγκεκριμένα, γιατί οι άλλοι κάνουν τα δικά του. Εγώ δεν στερούμε τίποτα από καθημερινότητα. Δηλαδή, θα βγω τη βόλτα μου, θα κάνω τα δικά μου, η Εφραίμη θα κάνει τα δικά τη. Δεν θα στερηθώ μια βόλτα ένα τέτοιο, θα κάνω το prep μου για να πάω τη βόλτα μου. Δεν θα απαγορέψω
πράγματα από τον εαυτό μου, γιατί δεν θα αλλάξει κάτι για εμένα. Μπορώ να κάνω το πρέπει μου με όλες μου τις δραστηριότητες. Μπορεί να είμαι πιο κουρασμένος, αλλά θυσιάζω τη δικιά μου ταλαιπωρία για να μπορώ να επιβιώσω στον κόσμο. Γιατί άμα γίνω αγρίκος και κάτσω σε ένα σπίτι όλη μέρα ή κόψω όλες μου τις κοινωνικές σχέσεις, μόλις τελειώσει το πρέπει, θα καταντήσω να είμαι ένας μαλάκας που σκοτώσω, που έχω μόνο αυτό να ασχολούμαι. Εγώ έτσι κατέκτησα, ρε φίλε. Αυτό έκανα. Δεν έκανα το έξτρα βήμα να κουραστώ λίγο παραπάνω, γιατί πίστευα ότι θα χάσω από κάπου από το άθλημα ή από το progress. Και σκεφτόμουν, ωραία, θα αντέξουμε άλλο 1-2 χρόνια και θα είναι Δεν καλύτερα. αντέξει. Αλλά θέλει φροντίδα, θέλει καθημερινή φροντίδα. Και να πω και κάτι ακόμα και δεν το συνεχίζω. Έχω τα κορίτσια δικά του. Έχω πάει ασπροβάλτα πριν το Χέρκουλη, το τονίζω. Μπακαλιάρο, πατάτα για γκούρι για μήνε ολόκληρου σε μετικά κουρασμένη κατάσταση. Σερνόμουν, δεν το συζητάω. Πήγα ασπροβάλτα, διασκέδασα όσο μπορώ να διασκεδάσω. Οι υπόλοιποι γύρω μου κάνουν τα δικά του. Γύρισα ενώ οδηγούσα και α ήμουν ρόμπα. Μένω εγώ για ένα σκουπίδι. Αλλά ήταν πολύ καλό και δεν το μετανιώνω, θα το ξανά έκανα. Από το να έλεγα, όχι παιδιά, πάτε εσείς ή να μην πάμε πουθενά, γιατί κάνω πρέπει. Okay. Ναι, κοίτα, δεν είναι ότι λέω όχι σε πράγματα γιατί κάνω πρέπ. Ξέρεις πόσο χαλαρός είμαι και στο πρέπ. Το θέμα είναι ότι ήμουν πάντα τόσο κουρασμένος, τόσο πρώτα σωματικά κουρασμένος και αυτό μετά με δυσκόλευε να κάνω άλλα activities. Και αυτό μετά με έρχεται ψυχολογικά και μετά σε χτυπάει και στο συνέστημα ο άλλος που καλά κάνει, εντάξει, έχει απαιτήσεις. Αλλά αυτό που θέλω να πω για την άποψή μου ότι δεν ήξερα που μπλέκω το άθλημα και χρειάστηκε ένα τέτοιο σοκ να το καταλάβω και να... Τώρα όμως δεν είσαι πολύ καλύτερα και δεν κάνεις πολύ καλύτερη όλη τη διαδικασία. Πολύ πιο open Τώρα mind, πολύ είμαι πιο μόνος χαλαρός. μου, τώρα είμαι μόνος μου και μπορώ να είμαι όσο εγωιστής θέλω να είμαι, που προσπάθησα εμέσως αυτό να είμαι, που πάλι προφανώς προτεραιότητα και όλα για μένα ήταν η κοπέλα μου και να είναι καλά και όλα, αλλά σε πολύ, πώς να το πω, όχι επιφανειακό τρόπο, ψυχρό τρόπο. Δηλαδή, ωραία. Εγώ ήμουν στο mindset, ωραία. Κάνω εγώ το bodybuilding μου, δουλειά. Αυτή κάνει την καριέρα της δουλειά. Ας χτίσουμε κάτι και μετά ας αράξουμε να απολαύσουμε. Αλλά δεν σεβάστηκα την καθημερινή φροντίδα. Το κάνα πάρτι που εγώ, ας πούμε, δεν ήθελα να πάω σε πάρτι ποτέ, γιατί είμαι ρε φίλε πρεζάκες. Είμαι ναρκωμανής και ξέρω ότι αν πάω μπορεί να γίνει κάτι. Αυτό όμως δεν φταίει το κορίτσι, κατάλαβες. Είναι δικό σου πρόβλημα. Τέλος πάντων. Okay. Για πείτε που Εφρέμι, αρχίζει. και Νεφέλ, the stage is yours. Τι κάνετε όταν το αγόρι σας είναι έτσι που... Η Εφρέμι μπορεί να έχει μια καλή άποψη. Ναι, μήπως να Νεφέλ μιλήσει. Είναι ο αθλητής σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, με τον Πέπε αρχικά, για όσους δεν το ξέρουν, είμαστε μαζί 4 χρόνια. Ο Πέπε υπήρξε αθλητής πριν από μένα. Βλάκες που τις στέλνετε. Βλάκες που μου στέλνετε, που είστε Τον αρκετοί Πέπε και στην γράφετε. αθλητή και του χώρου. Το αφήνω αυτό να υπάρχει, να ξέρετε ότι δεν είναι πράγματα τα οποία αγνοεί ο Πέπε. Όλα τα βλέπουμε και Είστε. όλα τα συζητάμε. Όλα. Δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή, όποιος μου στέλνει, μη θεωρεί ότι του έχω απαντήσει και ο Πέπε δεν γνωρίζει. Ο Πέπε κάθεται από δίπλα και το κοιτάμε και γελάμε. Είναι fact. Τώρα θα έχει τέτοιο, θα έχει φήμες ότι ο Πέπε σε δέρνει και σε έχει θυμάμαι. Ναι. Για κάποιους οι οποίοι στέλνουν και Καμε. νομίζουν ότι θα βρεθούμε από κοντά ή θα πάω Αθήνα από εδώ, από εκεί και Στην θα... Αθήνα έρχονται αυτά τα μηνύματα, ε. Έρχονται κατά Ναι. κύρια βάση, εκεί είναι η φωλιά, οπότε Πρωτεύουσα. όσοι στέλνουν να ξέρουν ότι δεν στέλνουν σε κάποιον ο οποίος είναι μόνος του, υπάρχει ένα άτομο από πίσω που τα βλέπει επίσης. Λοιπόν, ο Πέπε υπήρξε αθλητής πριν από μένα. Όταν τον γνώρισα λοιπόν στην καραντίνα πριν 4 χρόνια, μου λέει ότι εγώ θέλω να ξαναξεκινήσω το αγωνιστικό κομμάτι. Εγώ δεν είχα την παραμικρή ιδέα τι είναι το αγωνιστικό κομμάτι, δεν είχα εικόνες, δεν γνώριζα καν πώς το lifestyle λειτουργεί. Ξεκίνησα να πηγαίνω στο γυμναστήριο μαζί του, γιατί ας κάνουμε κάτι και για μένα καλό, αλλά και έτσι ένα κοινό χόμπι. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε και ξεκίνησαν οι πρώτοι αγώνες, τα πρώτα prep, που λίγο υπήρχε μεγαλύτερη τριβή σε αυτό το κομμάτι, υπήρχαν και οι εντάσεις. Γιατί Όταν δεν λες μπορούσα ούτε τριβή και εγώ. εντάσεις. Θέλω παράδειγμα τριβή και εντάσεις, γιατί Δηλαδή. μένα, ας πούμε, με έκαναν στο παρελθόν label πρώην μου, ότι γίναμε στο πρέπ, ξέρω εγώ, δεν αντέχομαι και ότι γίνομαι φωνακλάς και όλα αυτά, που δεν πιστεύω εγώ. Και μετά ακούω άλλους πώς γίνονται και λέω, οκ, δεν είμαι τίποτα.
Έχουμε τρελούς σε αυτό το πλανήτη. Γι' αυτό δώσε ένα Ναι. παράδειγμα, να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει, ας πούμε. Δηλαδή, επειδή εγώ δεν αντιλαμβανόμουν στο 100% πόσο σημαντικό είναι να έχουμε το meal prep, να έχουμε το θα κάνουμε προπόνηση τώρα, το να ξεκουραστώ, το σε 2 εβδομάδες έχω αγώνες, το να λίγο περιορίσουμε τις εξόδους και λόγω χρημάτων και ότι να είμαστε ok στους αγώνες, να μην είμαστε κουρασμένοι, καταβεβλημένοι κλπ. Υπήρχαν λίγο στο κομμάτι να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο. Εγώ δηλαδή πρότεινα και έλεγα και να κάνουμε. Και η άλλη πλευρά, επειδή προσπαθούσα να το εξηγήσει και εγώ προσπαθούσα να το αντιληφθώ, υπήρχαν λίγο τριβές σε αυτό το κομμάτι. Δεν αντιλαμβανόμουν την σημαντικότητα του να είναι ο άλλος σε πρέπει και να έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία πάλι. Οπότε λίγο σε αυτό το κομμάτι μπορεί λίγο να είχαμε κάποιες εντάσεις, να μαλώναμε, αλλά ήταν εντάσεις οι οποίες συζητούσαμε μετά και τις λύναμε. Περνάνε τα χρόνια λοιπόν και αρχίζω και εγώ να είμαι λίγο μέσα στα πράγματα, να βλέπω, να έχω κρίση, να βλέπω check-in, να πηγαίνω σε αγώνες, να βλέπω κόσμο. Και μετά από ένα σημείο απλώς αντιλήφθηκα ότι εγώ αυτό ή θα το στηρίξω και θα πω ότι ξέρεις τι, είμαι υπέρ στο να κάνει κάποιος το χόμπι του και να το κάνει όπως γουστάρει, ή θα πρέπει να απομακρυνθώ από αυτό το κομμάτι και να τον αφήσω να είναι κάτι δικό του που δεν ασχολούμαι. Εγώ επέλεξα να το στηρίξω. Οπότε είπα, ξέρεις τι, το γουστάρεις, πήγαινε το μέχρι το τέρμα, μην ασχοληθείς καθόλου με το αν είναι σωστό, αν έχουμε χρόνια μπροστά μας, αν μπορούμε να το κάνουμε, αν δεν μπορούμε, αν οικονομικά θα το αντέξουν οι τσέπη. Του είπα, πήγαινε το full. Μέχρι όπου μπορείς να φτάσεις. Και του στηρίζω στο 100%. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι που να πω, όχι, μην το κάνεις, μην το προσπαθείς. Είμαι εκεί. Έτσι όπως το ρώτησε η κοπελιά, όπως είπα μάλλον, φαίνεται σαν να μην τη γουστάρει όλη αυτή τη φάση. Οπότε λες... Ή πραγματικά, κοίτα, εγώ είμαι της άποψης ότι όποιος θέλει να κάνει προχωρήσεις για τον άνθρωπό του και γουστάρει τον άνθρωπό του, κάνει κάποιες προχωρήσεις. Δεν λέω να αφήσουμε τα χόμπι μας ή το γυμναστήριο ή το meal prep, αλλά μπορούμε μέσα σε αυτό το πρόγραμμα του γυμναστηρίου ή οτιδήποτε, γιατί από ό,τι κατάλαβα είναι απλό γυμναστηριακός ο άνθρωπος, δεν είναι αθλητής Δεν το λέει, αλλά bodybuilding. δεν πάει να πει κάτι. Και γυμναστηριακό μόνο. Υπάρχουν πολλοί γυμναστηριακοί που είναι πολύ πιο meal prep και αυτά από μένα. Σίγουρα, αλλά Ναι. νομίζω ότι μπορούμε κάποια στιγμή για τον άνθρωπό μας, γιατί και στον άνθρωπό μας όταν δεν είναι αυτής της φάσης, γιατί όταν είστε 2 γυμναστηριακοί παρέα, οι οποίοι είστε full και η ζωή σας είναι πραγματικά το meal prep, πώς θα πάτε γυμναστήριο μαζί, πώς θα ασχοληθείτε με τα steps, εκεί λειτουργεί αλλιώς. Αλλά όταν με έναν άνθρωπο που δεν είναι αυτής της φάσης, δεν του δίνεις και το περιθώριο να το δείξει ότι σε υπολογίζω τις δικές σου ανάγκες, το να πάω μια βόλτα, ή να σου δώσει σημασία ότι να μην είναι ότι εντάξει, σήμερα ας πούμε ας το κάνω rest και ας πάμε μια βόλτα μαζί. Δεν γίνεται. Οπότε θα το δώσει μπούλο, ε. Ή πραγματικά θα συζητήσουν ποιες είναι οι προτεραιότητες της σχέσης τους. Ότι εμένα, εγώ θέλω να κάνω αυτό. Αν δεν μπορείς να το δεχτείς στο φάσμα του, ας το αφήσουμε. Ή θα πρέπει να γίνουν κάποιες αμοιβές υποχωρήσεις. Η κοπέλα δηλαδή να το δεχτεί και να προσπαθήσουν να λειτουργήσουν τις σχέσεις τους γύρω από αυτό. Ή να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους και ο καθένας να ακολουθεί αυτό που πραγματικά θέλει. Είναι τόσο εγωιστικό το σπορ που μάλλον εκεί καταλήγει τώρα. Παιδιά, ή θα γίνουν αμοιβές που χωρίσει και συζήτηση, δηλαδή θα γνωρίσει τον άλλον και δεν είναι ότι θα γνωρίσει κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι full στη γυμναστική, ασχολείται full με αυτό. Είναι πραγματικά η ζωή του, είναι η ρουτίνα του, είναι το lifestyle του, γουστάρει, τον γνωρίζεις Πρέπει έτσι. κάπου να έχεις και εσύ μια επαφή, πιστεύω, για να μπορείς να δώσεις αυτό το... Σίγουρα. Ή θα τον γνωρίσεις έτσι και θα τον αποδεχτείς έτσι. Γιατί είναι πολύ δύσκολο πράγμα το να αποδεχτείς τον άλλον σε αυτό που κάνει. Και να μην θες να το αποδεχτείς για λίγο καιρό και μετά να πεις, ξέρεις, εγώ θέλω να το αλλάξω αυτό που κάνεις. Εντάξει, αν δεν βγάζει νόημα. Πόσες σχέσεις, ας πούμε, ο άλλος κάνει κάτι, εσύ το αποδέχεσαι στην αρχή, αλλά μετά από καιρό αρχίζει και σε ενοχλεί. Οπότε Πλέον θέλω. καθόλου. Στις πρώτες σχέσεις, ναι. Πλέον ξέρω τι Πρώτες θέλω και σχέσεις. μπαίνω Δεν και έτσι. ξέρουμε κιόλας σε τι φάση είναι η συγκεκριμένη σχέση. Είναι στην αρχή. Έχει περάσει καιρός και έχουν αλλάξει προτεραιότητες και δεν έχουν συζητηθεί κατάλληλα και απλώς χαλάνε το μεταξύ τους. Κορίτσι μου, άστον, παράτα τον, βρες κάποιον νορμάλ και ο πόνος που θα λάβει ο κύριος θα τον βοηθήσει να γίνει τούμπανο. Οπότε θα είστε και οι δύο καλύτερα. Σύμβουλο σχέσεων να γίνεις, Κώστα, σύμβουλο σχέσεων. Αφήνω Χωρί τελευταία στον Εφέλη να πει για Βλέπετε, το έχω βάλει γαλλικό να πούμε, μονότερμα. έχω χάσει κιλά. Εγώ χάνω. Στεναχωρία, δεν βάζω. Νεφέλη, πώς θα το παίζεις εσύ? Λοιπόν. Γιατί είναι θέματα αυτά, τα οποία δεν είναι μόνο
χρονικά, ας πούμε, ότι δεν μου δίνει χρόνο και σημασία, είναι ότι μετά έχει και άλλα προβλήματα όταν δεν έχει επαφή ο άλλος με το γυμναστήριο. Ας πούμε, ο ένας γίνεται καλύτερος σωματικά. Και μετά τις γυναίκες, ας πούμε, έχω παρατηρήσει να σε πιάνω, ας πούμε, ένα κόμπλεξ κατωτερότητας, εμφανισιακό. Και γι' αυτό, ας πούμε, ξεκινάτε μετά, ασχολείστε κι εσείς. Αλλά εντάξει, αυτό είναι πέρα από την ερώτηση. Πώς θα χειριζόσουν, ας πούμε, αν η σχέση σου σε έγραφε, ρε φίλε, στα αρχίδια σου για ένα χόμπι. Γιατί αυτό είναι. Κοίτα, πρακτικά δεν είναι ότι το γράφει στον αρχίδια του ο ένα τον άλλο. Είναι Είναι ότι ρε φίλε. ρε φίλε, έχετε τελείως διαφορετικές συνήθειες και διαφορετική καθημερινότητα. Πρακτικά, αν ο άλλος δεν μπορεί να ασχοληθεί στα απλά καθημερινά σου πράγματα, δεν είναι ότι απλά θα το γράψει στα αρχίδια σου. Είναι ότι, OK, έχει να κάνει εσύ κάποια χύψη πράγματα, οπότε πρέπει να τα κάνει. Εγώ είμαι λίγο πιο ρεαλιστική και κοινική, να το πω σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, εγώ την πρώτη Αφήνεστε 2 λεπτά εγώ. έκανα ελεύθερη, οπότε δεν ξέρω πώς είναι το να πρέπει να δώσεις, ας πούμε, όπως κάνει ο Πέτρος, να δώσεις μια χύψη προτεραιότητα, ας πούμε, και στη σχέση σου, αν είσαι σε προετοιμασία κλπ. Εγώ απλά έδινα σημασία σε μένα, γιατί είμαι μόνη μου. Τα βλέπω λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Είμαι της λογικής ότι αν ο άλλος δεν έχει καμία επαφή, δεν μπορώ να κάνω και τίποτα μαζί του. Δεν μπορώ να μπω σε σχέση, δεν μπορώ να τον έχω στην καθημερινότητά μου, γιατί ακόμα δεν μπορείς να συζητήσεις πράγματα. Ακόμη και στην καθημερινότητά σου, πολύ απλά πράγματα. Δεν μπορείς να αφαιθείς και να μιλήσεις, γιατί νιώθεις ότι είσαι από άλλους κόσμους. Εγώ αυτό πιστεύω. Ναι, αλλά αυτό δείχνει όμως ότι και εσύ είσαι όμως μόνο σε έναν κόσμο και είσαι τόσο μονόπλευρη. Γιατί εγώ με τη Λάουρα που ήμουν δεν είχε καμία σχέση με γυμναστήρια και όλα αυτά. Κάπου Ναι. όμως μ' άρεσε αυτό το πράγμα γιατί είχαμε κάποια άλλα πράγματα να πούμε πέρα από το γυμναστήριο. Και ότι ας πούμε όταν εγώ πήγαινα γυμναστήριο και όλα αυτά ήταν κάπως σαν να είμαι στη δικιά μου ώρα. Ναι, οκ. Την Αλλά... άλλη, μετά, όταν μπαίνει στο αγωνιστικό κομμάτι, θα ήθελε ο άλλο να έχει λίγο παραπάνω εμπειρία ή κατανόηση να Ναι. περάσει μια φορά, σίγουρα. Αλλά κοίτα, είναι η χημεία των ανθρώπων, μωρέ, αν ταιριάζει, ταιριάζει. Αν, ας πούμε, ο ένα είναι πολύ συζητήσιμο και ο άλλο είναι πολύ συζητήσιμο, δεν πάει καλά. Αν ο ένα, ας πούμε, μιλάει λίγο, μιλάει πολύ. Είναι... Η συνεννόηση σε μια σχέση παίζει ρόλο όχι μόνο με τα χόμπι, προφανώ, αλλά καλό είναι να έχει similar things. Οπότε εσύ είσαι cold. Πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα. Ναι. Ναι, αλλά από τη Να σου πω μεριά κάτι. της Όταν κοπέλας. όμως είσαι και. Αυτή είναι η ζωή σου, ρε παιδί μου. Αυτή είναι η καθημερινότητά σου. Δεν... Είναι Okay, τώρα. το δέχομαι το να κάνεις ξέρεις, κάποιες υποχωρήσεις για τον άνθρωπό σου, αλλά από την άλλη, γιατί να πρέπει να αλλάξεις κάτι το οποίο γουστάρεις με τον τρόπο που το κάνεις και να μην βρεις κάποιον ο οποίος. Αυτό το lifestyle το γουστάρει και ο ίδιος το δέχεται. Νομίζω ότι είναι πολύ Γιατί το ωραίο να είσαι. lifestyle αυτό, Εφραίμη, φαίνεται σε εμάς έτσι χαλαρό και ωραίο. Για 99% των ανθρώπων, κανένας δεν θα το ανεχόταν αυτό το πράγμα. Ή θα βρεις κάποιον ο οποίος να το ανέχεται και να είναι αυτής της Ναι, αυτό. φάσης και να το γουστάρει. Άμα δεν καταλαβαίνει ο άλλος το πόσο σημαντικό είναι για σένα και το πώς το βλέπεις εσύ, δεν μπορεί να συμβαδίσει μέσα και στη καθημερινότητά σου. Φαντάζομαι Σου τώρα να λέει. κάνει νεφέλη posing, να ξυπνάει το πρωί, να πάει να κάνει τα steps της ή οποιαδήποτε κοπέλα που ασχολείται με αυτό. Τώρα είναι νεφέλη εδώ, γι' Φαίνεται αυτό παίρνει περίεργο, το ας πούμε, νεφέλη. το ότι εγώ θα βγάλω φωτογραφία με το μαγιό ή ότι εγώ θα Καλά, ξυπνήσω εντάξει, πρωί. αυτά είναι άλλα πράγματα. Αυτά είναι άλλα πράγματα. Αυτά είναι ζήλες, μετά άλλες επιφανειακές. Αλλά Δεν εγώ είναι. θέλω να πω, ας πούμε, ότι πόσο τα 100 τα καταφέρνουν από το. Τώρα, όλοι είμαστε amateurs, έτσι. Όλοι είμαστε amateurs. Άντε από εμάς να τα καταφέρει η Νεφέλη. Άντε μπορεί και εγώ, αν θέλει ο Θεός, να πάρω καμιά κάρτα. Άντε μπορεί και ο Πέπε να γίνει κάτι. Αλλά το να κάνει καριέρα και να βγάζει λεφτά είναι το 1% και αν. Αν εγώ τώρα είμαι κοπέλα και έχω το αγόρι μου που το αγαπάω και είμαστε μαζί 2 χρόνια, κάνει bodybuilding, ξεκινήσει bodybuilding, ξεκινάει τα αναβολικά. Μεγάλο θέμα για τον μέσο άνθρωπο αυτό, καταρχάς. Και είναι μεγάλο θέμα. Εμείς το κάνουμε downplay γιατί το παίρνουμε προφανώς. Δεν θα πούμε ότι είναι πολύ μεγάλη μαλακία. Εγώ δεν παίρνω τίποτα με ένα τσουρά. Ούτε εγώ. Θέλω να σου πω ότι. Αχ, ρε Πέπε γάμο. Μεγάλο στο σύρεμο. Ότι. Έλεγες για το κομμάτι των αναβολικών ότι είναι big issue για κάποιους οι οποίοι... αλλά. Άμπραβο. Ότι βλέπω εγώ τώρα το αγόρι μου, κάνει ό,τι κάνει. Του δίνω ευκαιρία. Κάνει 1 χρόνο bodybuilding. Κάνει 2 χρόνια bodybuilding. Δεν υπάρχει περίπτωση όμως να γίνει κάτι. Α πούμε, βλέπει ότι δεν έχει το γονίδιο. Εκεί τι κάνει μετά. Δεν του λες, ρε μπρο, δεν είναι η σχέση πιο σημαντικό από αυτό το χόμπι που δεν θα σου φέρει τίποτα Δεν και το σου έχω απαντήσει. κάνει 20 ώρες την ημέρα. Ναι, είναι το πάθος σου. Ναι, θα είσαι δυστυχισμένος χωρίς αυτό. Νομίζεις ότι δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτό. Κατευθύνσε λίγο. Τι κάνεις εκεί. Του λες, Εγώ θα έχω είσαι, απάντηση. ρε φίλε, σταμάτα το. Ναι. Γιατί να μην δούμε και τα άλλα, ρε φίλε, αν ο αγόρι σου πίνει αλκοόλ.
Για να Πάει, τα πίνει βάλει σε αλκοόλ μια μια άλλα φορά την μια. εβδομάδα. Πίνει αλκοόλ κάθε βράδυ 1-2 ποτήρια. Δεν είναι Κόψιμο όλη τα μέρα. αφήσει, φίλε. Πάμε, μέτρο να ψήσω. Ας το Ναι, όχι. κάνεις ανάποδα. Δεν χρειάζεται να ψοφίσεις με το φάρμακο. Ρε μπρο, γάμα το φάρμακο. Το θέμα είναι ο χρόνος που σου τρώει πιο πολύ. Εντάξει, εντάξει. Και Ναι, τα οκ. Okay. λεφτά, πού πας τα λεφτά. Μιλάμε άνετα εδώ, ξέρω. Είναι πανάκριβο άθλημα. Ναι, Προσπαθείς να πανάκριβο. πάρεις ένα σπίτι με την κοπέλα σου ή να κάνεις κάτι και σου φεύγουν, ξέρω εγώ, ξαφνικά φεύγουν 500 ευρώ μόνο από εκεί. Και δεν έχεις καν ελπίδες να γίνεις προ, ας πούμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μερικοί δεν έχουν καμία ελπίδα να γίνουν προ ποτέ. Εντάξει, παιδιά, και των άλλων, πρέπει να προηγηθεί συζήτηση. Εγώ νομίζω ότι με τη συζήτηση πολλά πράγματα, με ειλικρινή συζήτηση, πολλά πράγματα βγαίνουν στη χώρα. Βλέπουν και τα δύο άτομα, παιδί μου, ότι το μεταξύ μας δεν λειτουργεί. Και αν ο άλλος είναι εκεί, σε αυτό το lifestyle, ότι εγώ θέλω αυτό, ή αντίστοιχα κοπέλα εκεί, μετά αναγκαστικά θα πει κάποιοι να τραβήξουν άλλους δρόμους. Πολλές φορές φοβόμαστε να τραβήξουμε την τελική γραμμή. Και συνεχίζουμε, λοιπόν. Με δύο λόγια, χώρισε τον αφιλινάδα. Θα συζητήσουμε. Find someone else. Και don't date bodybuilders. Αφήστε μας. Ναι, αν δεν είσαι bodybuilder ή δεν γουστάρεις αυτό το πράγμα, βρες ένα άλλο γκόμενο, βρες ένα μηχανικό. Πρέπει να βρεις bodybuilder. Λοιπόν, Να σε πρέπει να ενοχλεί. κάνετε podcast και για το φετινό Χέρκουλες. Τι εννοεί, έγινε Χέρκουλες ή θα γίνει Χέρκουλες. Έγινε, φίλε, αλλά πέρασε. Α, Το για το το καλοκαίρι, πήγαμε. λένε. Που είδαμε. Πήγαμε, ναι. Εντάξει, εκεί τώρα είχαμε άλλα θέματα. Αλλά οι εντυπώσεις που μ' άφησε αυτός ο αγώνας είναι ο Δαβίδ, στην Classic. Φοβερός. Ναι, βγήκε με ωραίο Μεγάλος. τεχνικό. Ναι. Και είναι ένας αθλητής που δεν ήξερα και με ενδιαφέρει. Μπορεί να γίνει καλός αθλητής, πιστεύω. Έχει ένα classic structure, αλλά έχει ένα μεγαλούτσικο structure. Ας πούμε, εγώ classic structure, αλλά είμαι πιο μαζεμένος. Αυτός είναι λίγο πιο thick. Θέλει λίγο παραπάνω μυς, αλλά πιστεύω μπορεί να φανεί πολύ ωραίος. Τώρα, παιδιά, δεν ξέρω, έχετε κάτι στο μυαλό σας Εγώ έχω έκανε. να πω για τον Μουσουνίδη. Έκανε μεγάλο Α, είχαμε transformation. το duel. Toilet break, επιστρέφω. Το duel των γιγάντων. Ήταν πάρα πολύ καλός ο Μουσουνίδης, φίλε. Τον είδα σε όλο το πρέπει, σε διάφορα στάδια. Και βελτιώθηκε τραγικά στο τελευταίο αγώνα. Ήταν τραγική η βελτίωση. Ειδικά στο πίσω midsection. Στον κόλο δηλαδή και στα hams. Ήταν top. Γιατί βγήκε στην Κρήτη. Όχι στην Κρήτη, στην Κύπρο. Έπαιξε, πώς το λένε το παλικάρι. Βρίσκω. Έχει μπλοκ. Όχι, δεν έχει προφίλ να αυτόν τον καιρό, να ξέρεις. Α, οκ. Έχει πέσει το προφίλ του. Του το χακάρανε. Εντάξει. Όχι, εντάξει. Παιδιά, δεν ξέρετε τον Μουσουνίδη. Είναι αυτό το ΣΠΑΚ. Πολύ καλός, πολύ καλός. Τώρα πάλι Δημήτρη. στις κατηγορίες πρώτα δεν έχω κάποιον. Δεν θυμάμαι κιόλας. Ξεχνάμε εύκολα. Είσαι και 32. Και τι πάνω από αυτό. Εντάξει, μάνα. Δεν είμαστε 25 άλλο. Επειδή είμαι φαλακρός. Ε, κι εγώ. Εντάξει. Παράδειγμα. Αυτό είναι body shaming. Να καταγραφεί. Εμπρό, λίγο cyberbullying. Cyberbullying. Είμαστε 30 χρονών και έχουμε κάψει πολλά κεφαλικά κύτταρα. Να μισέ τα, Πέπε. Λοιπόν, next. Α, τώρα με ποιο χέρι τον παίζει ο Πέπε πιο πολύ, αν να τον παίξει, το δεξί ή το αριστερό. Αυτό Τώρα, τι ήταν δικό μας ερώτηση χέρι, τώρα. δεξί. Τι λες? Άντε, Είμαι αμφίβολα. επειδή είχατε πει για το σπασμένο ρε στο προηγούμενο podcast. Είμαι αμφίχειρας, τον παίζω και με τα δύο. Ναι, αλλά στην πράξη, ποιο χρησιμοποιείς πιο πολύ. Ξεκινάω με το αριστερό και ολοκληρώνω με το δεξί. Το ακούσατε εδώ. Τώρα τι το χρησιμεύεις αυτού νου, ανώμαλος. Πούσου. Μπορεί να το φαντασιώνετε. Ποια άλλη ερώτηση για σένα. Oh. Πού πήγε ο σκεμπές του Πέπε. Υποθέτω είναι από το ίδιο άτομο και νομίζω ξέρω ποιος. Ψηλιάζομαι ποιος είναι αυτός ο πονηρός ο Αθηναίος, Ένας αλλά οκ. Okay. που δεν Με ένα παντρεύει. μουστάκι περίεργο, καουμπόικο. Και πού πήγε ο Νομίζω ότι και σκεμπές. μπες του Πέπε, DMP. DMP, μαγικό όπλο, παιδιά. Ρωτήστε τον dealer της of your trust να σας δώσει. Είσαι για τον Μπούτσο αθλητής και το κούρεμά σου είναι άθλιο. Ευχαριστώ πολύ, να σε κάνω. Ήταν για σένα. Μάλλον. Μια χαρά είναι το κούρεμα.
Παιδιά δεν έχουν, μάλλον να σου πω κάτι, αυτοί που τα γράφουν αυτά ή δεν έχουν γνωρίσει πραγματικά για τον Μπούτσο αθλητές. Εντάξει, μου λέει. Και από Να άποψη συμπεριφορά και θα φυζή. γίνει όλη η χώρα, θα πω εγώ. Εντάξει, παιδιά, πέρα από την πλάκα, όχι επειδή είσαι μπροστά, Κωστή. Είσαι πραγματικά από και τα φυζικ, ας το φυζικ σου, έχω πει ότι είναι από τα αγαπημένα μου φυζικ και παγκοσμίως. Νομίζω ότι είναι art. Είσαι σαν Greek God, φίλε. Ατά. Και όπου το λέω, είναι αυτό, είναι Greek God. Και στο ποζάρισμα νομίζω ότι αναδεικνύεις το σώμα σου. Είσαι... Αλλά είσαι, φίλε, και τόσο humble αθλητής. Είσαι ένας άνθρωπος που πραγματικά θα κάτσει να ακούσει και έναν αθλητή ο οποίος πρέπει... μπορεί εμφανισιακά δηλαδή να είναι χάλια, όπως να μην βλέπετε, αλλά θα κάτσει και να τον ακούσεις και να δώσει συμβουλές και να πεις και καλό λόγο. Δηλαδή θα είστε πολύ humble. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό το κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι της προσωπικότητάς σου που μου αρέσει πάρα πολύ. Είσαι πολύ θετικός άνθρωπος, βγάζεις πολύ θετική αύρα. Από ρε Πέπε. Δεν Θα βγάζεις το πραγματικά δηλαδή που βγάζουν άλλα άτομα και το βλέπω. Γεννήσεις. Και... πραγματικά δηλαδή, επειδή κοίταξε, μέσω του Πέπε, συναναστρέφομαι και εγώ με πάρα πολύ κόσμο και επικοινωνώ και με κοπέλες και με αγόρια. Δηλαδή βλέπω ότι κάποιοι πραγματικά πρέπει να κατεβάσουν λίγο τη μύτη τους από εκεί ψηλά που την έχουν βάλει, γιατί θα αρπάξει και Πούντα. χιονόπτωση, θα αρπάξει και κρύα εκεί που την έχουν στο Εβερέστ. Θα την κατεβάσουν λίγο εδώ στη γη να δουν τι συμβαίνει. Γιατί δεν είμαστε όλοι σούπερ. Σίγουρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σου. Είμαστε και Αλλά... κάποιοι που πρέπει να γίνουμε σαν τον Κωστή και να δούμε τα πράγματα από πολλές. Ο Κωστής, ξέρεις πώς έγινε έτσι. Γιατί και ο Κωστής ήταν πολύ ψηλά τη μύτη. Ο Κωστής έγινε με φάπες και ήτες, έτσι, όπως είναι τώρα, humble. Οπότε μερικοί μπορεί να χρειάζονται μερικές φάπες και ήτες. Αλλά αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι σε αυτό το άθλημα και με αυτά που μπορεί να παίρνουμε, μπορεί και να μην παίρνουμε, κάπως στρέφεται και ο εγωισμός μας. Και μετά μπορεί μερικοί να πάρουν φίλοι με μυαλά του αέρα και να λένε πράγματα τρελά. Ή ότι θα κάνουν ή να έχουν μια εντύπωση από τον εαυτό του που δεν είναι αληθινή. Ή το χειρότερο που αυτό ποτέ δεν το έκανα. Όσο αέρα και να έπαιρναν τα μυαλά μου, έπαιρναν αέρα ότι εγώ αγωνιστικά μπορώ να τι γαμίσω όλου και μετά έτρωγα πούτσο από κάποιου. Αλλά ποτέ δεν κοίταξα κάποιον με κατώτερο φυσικό, να πω, ή γνώση, σαν κάποιον κατώτερο, μου να του μιλήσω ή να μην του μιλήσω καν. Ή... Αχ, άσε με, λες τώρα. Δηλαδή θα κάτσω να απαντήσω, γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι καταρχάς. Και εγώ ήμουν ένα μικρό 50 κιλά παιδάκι που θαύμαζα κάποιους και ξέρω εγώ. Δεν θεωρώ. Δηλαδή όσο ωραίος και να είμαι και καλός αθλητής και να είμαι, ξέρω εγώ ο ίδιος τι σκοτεινά πράγματα, τι κακά πράγματα έχω μες στο μυαλό μου ή έχω κάνει. Οπότε αυτό σε κάνει κάπως humble. Άμα δεν έχεις παιδιά να πεις κάτι καλό για τον άλλον, καλύτερα να πεις τίποτα. Ας Πες σιωπήσεις και ας τα αφήσεις να περάσει. ό,τι θες για μένα. Ευτυχώς μάλλον είμαι σε μια φάση που τα έχω ακούσει όλα, τα έχω δει όλα. Έχουν πει θα με κάνουν, έχουν πει αυτό, εκείνο και δεν έχει γίνει τίποτα ποτέ. Το μόνο που γίνεται είναι χάνεις χρόνο για τη ζαχαρένια σου, γι' αυτό δεν παίρνω άλλο τίποτα σοβαρά. Έτσι Πείτε πρέπει. ό,τι θέλετε, εγώ ξέρω πλέον τόσο καλά ποιος είμαι και έχω το σεβασμό από τα 2-3 άτομα που μετράει. Ένα είναι ο πατέρας μου, πιο σημαντικό. Όλοι οι άλλοι, ας πιστεύετε ό,τι θέλετε από μένα, από όσο ο πατέρας μου Shout out στον παπά. αγαπάει και είναι υπερήφανος για Είναι μένα, μόνο αυτό πάρα με πολύ καλός. Ναι, ρε φίλε. Α, ναι, λοιπόν, είμαι για τον Μπούτσο αθλητή, το είδαμε. Ευχαριστώ, Εφραίμ, για το κουμπλιμέντα. Και αυτό ισχύει και για την Εφέλη, που την Εφέλη την έχουν γαμίσει με τα hate comments. Και πραγματικά για να κάνεις αυτό το πράγμα που κάνεις, θέλει πάρα πολύ μεγάλο ψυχικό σθένος και δεν μπορείς σαν άνθρωπο συνέχεια να το κατηγορείς, να του λες «Η φωνή σου, άπως έχεις γίνει έτσι, είσαι σαν άντρα, σαν άντρα». Μαλάκες, κάντε τον ίδιο κόπο και μετά να βγάλετε άποψη. Όταν δεν το κάνετε, καλύτερα να μην λέτε τίποτα. Καλύτερα να λέτε, οκ, okay, θα δεν σου πω κάτι. Παίρνει τα γούστα μου το σώμα τη και να το κλείνετε εκεί. Όχι να Δεν παίρνει αυτό κάτι. το λέω. Ευκαιρία ψάχνουμε. Φαντάσου πόσο μίζερος άνθρωπος μπορείς να είσαι, δίνοντας βάση στη φωνή ενός αθλητή και να κάτσεις να το σχολιάσεις με σκοπό να του χαλάσεις τη διάθεση εσύ, νομίζοντας ότι θα καταφέρεις κάτι, σχολιάζοντας όχι το φυσικό, όχι το χαρακτήρα, όχι τη φωνή. Φαντάσου πόσο μίζερος άνθρωπος είσαι και δεν έχει ζωή, μαλάκα. Σχολιάζοντας τη φωνή του άλλου. Μου κάηκαν τα αρχίδια για τη φωνή μου, πραγματικά. Όλα αυτά τα σχόλια γενικά είναι πρώτον, γιατί ρε φίλε, είναι unattainable αυτό που βλέπουν στο κορμί.
σε μένα, σε σένα, σε όλους μας. Και δεν είναι ευχαριστημένοι με τον εαυτό τους και προσπαθούν να βρουν οτιδήποτε για να σε κάνουν πιο mortal, να σε κάνουν πιο reachable. Και υπάρχει και το άλλο, το σύνδρομο του fan. Γιατί fans είναι όλοι αυτοί. Εγώ, ας πούμε, είμαι, πες πως είμαι fan του... Του Πέτρου του Μπότση. Του Πέτρου του Μπότση. Είμαι μεγάλος fan. Ο Πέτρος είναι bodybuilder, είμαι μεγάλος fan. Και δεν έχω κανέναν τρόπο να του κινήσω την προσοχή. Δεν έχω. Του γράφω comment, του στέλνω μηνύματα, δεν με απαντά. Γιατί είναι απλά fame. Βλέπω τον Πέπε τον Μπότση σε έναν αγώνα και του λέω, Πέπε, γαμώ τη μάνα σου. Μου δίνει σημασία ξαφνικά. Κατάλαβες, αυτό κάνουν οι haters. Γιατί όπως είπαμε στο τελευταίο podcast, δεν βλέπεις, ρε φίλε, συγγνώμη Πέπε κιόλας, δεν βλέπεις, ρε φίλε, τα 2-3 καλά, τα 20-30 καλά comments, βλέπεις το ένα κακό comment. Και το ξέρουν αυτοί είναι επαγγελματίες τρολάδες. Ξέρουν να πληγώνουν συναισθήματα. Και μετά θα σου πούνε, αν νεφέλη η φωνή σου, ναι, νεφέλη αυτό, ναι, είσαι σαν άντρας. Ναι. Πες ναι ρε φίλε, είμαι σαν άντρας, ένα σε γαμίσου. Θα θέλαμε. Για πάμε επόμενη ερώτηση. Δίνουμε αξία στους haters. Λοιπόν, αγαπημένα cheat meals. Εγώ θα πω ένα καθαρό και ένα βρώμικο. Ωραία. Το αγαπημένο μου γεύμα για πάρα πολλά χρόνια είναι και νομίζω ήταν και είναι σούπα και βερλάκια, φίλε. Με πάρα πολύ λεμόνι. Όχι, μάτω χρυστό. Μάτω χρυστό. Με ψωμί μέσα να το βουτάω, να το ξεσκίζω. Και ρε φίλε, τσιτ, κακό, είμαι πάρα πολύ μεγάλος φαν πίτσα. Μ' αρέσει πολύ πίτσα και μπάπ, όπως είπα. Και οτιδήποτε ρε φίλε είναι έτσι τυλιχτό ψωμί με σος και κρέας μέσα. Μπέργκερ, είτε να είναι ραπς. Μ' αρέσουν ταυτόχρονες γεύσεις. Αντί για ένα-ένα πράγμα. Λοιπόν, αγαπημένο τσίπ. Αρέσει πάρα πολύ ο γύρος ο χοιρινός. Πάρα πολύ. Δεν τρώω καθόλου γλυκά, δεν είμαι φαν. Τιπ. Τελευταία ειδικά δεν τρώω. Τελευταία, γιατί γενικά φίλε είσαι... Το καλοκαίρι έφαγα παγωτά. Μιλάμε το καλοκαίρι μέχρι τώρα δεν φάει τίποτα βολικό. Ούτε σε τσίπ, τίποτα. Γύρω πίτσα. Αυτά. Γύρω πίτσα. Πίτσα αρρωσταίνω. Τι πίτσα. Πίτσα. Πίτσα πουτά. Παιδιά, εγώ είμαι μπέργκερ. Ό,τι μπέργκερ είναι... Και δεν σκηγινώ. Κάντα μπέργκερ. Και εγώ είμαι σε μια φάση που δοκιμάζω μπιφτέκια από κάθε μαγαζί τώρα. Θέλω να βρω το ένα το μπιφτέκι αυτό που είχα φάει. Αχ, θα σε έλεγα ρεσικό θα έρθει σε εμάς, αλλά... Έρχομαι εγώ, μην άγχωνες. Δεν έχω κανένα θέμα. Πότε θα έρθεις. Θα έρχομαι και αύριο. Έλα, tomorrow. Tomorrow, αύριο με την Εφέλη δουλεύουμε παιδιά στην έκθεση στο Βελίδιο. Τι ώρα. Αν είμαι κον, για όποιον ενδιαφέρεται, θα είναι στο Βελίδιο, θα ξεκινάει στις 10, πάει μέχρι τις 5, 6, 7, 8, δεν ξέρω, εμείς θα είμαστε εκεί 12, κάπου εκεί, για ένα τετράωρο, πεντάωρο, ντυμένοι, ωραίοι. Ελάτε να μας φέρετε ισοτονικά. Ένα μπάφο θα πιω εγώ. Και θα έχει πολύ πλάκα. Θα αντιθούμε σούπερ ήρωες. Θα έχει content. Και ναι. Θα να βγούμε πότο. Αλλά πάμε. Αυτό που να πω είναι ότι θα είναι δύσκολη μέρα. Θα έχει πολλή δουλειά και μπορούμε να πάμε να φάμε κάτι. Αυτό σε πρέπει, εγώ σε δίαιτα. Ναι, ναι. Νεφέλη, τώρα που είσαι σε δίαιτα. Ναι. Τι θα ήθελες να φας αν δεν υπήρχαν όρια. Δύσκολο. Λοιπόν, θα πω και εγώ αγαπημένο τσίτ. Σίγουρα πίτσα. Είναι. Θα πω, επειδή κάτσε ζυμαρικά, αλλά το στυλ ρε φίλε μακαρόνια με κιμά, ξέρω. Καρμπονάρα. Καρμπονάρα, παστίτσιο, θες τέτοια φάση. Παστίτσιο, ναι ρε φίλε, παστίτσιο. Παστίτσιο, στο έχω πει το παστίτσιο. Και τώρα που πιο healthy θα έλεγα σούσι ρε φίλε. Ναι. Απέναντι με φάση. Ναι. Το σούσι ρε φίλε απλά δεν το νιώθω καν σαν τσιτ, μόνο αν παίρνω αυτό. Crispy chicken με απέξω. Τηγανιτά δεν τρώω. Δεν θα τρώσω αυτά. Δεν μ' αρέσουν τα τηγανιτά γενικά δεν τρώω. Με πειράζουν στο στομάχι φουλ. Καλά και εμένα, αλλά μ' αρέσουν τα τρώω. Να πάτε κράτς. Να περάσετε καλά με στομάχι. Είχα φάει μια φορά, στο γενέθλιά μου είχα φάει. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Παιδιά, το χειρότερο.
Δεν ξέρω γιατί ο κόσμος είναι τόσο obsessed, γιατί μάλλον τρώει πολλά σκουπίδια. Ποιο? Φτηνά. Αλλά είναι πάρα πολύ κακό το κράτς. Ποιο? Κράνς. Κράτς. Κράτς. Ένα πορτοκαλί. Α. Είναι τα wannabe Το KFC. χειρότερο μαγαζί Θεσσαλονίκη, να κάνω και μια δυσφήμιση τώρα. Λοιπόν, εγώ γενικά έχω πολύ δυνατό στομάχι. Αντέχω μαλακές. Όπως ξέρετε, τρώω πολύ συχνά junk food. Έχουμε έναν φίλο με τον Πέπε, τον Νίκο, ο οποίος έχει σιδερένιο στομάχι. Πραγματικά. Σίδερο. Δηλαδή, δεν μπορεί να φάει σκατά, μπορεί να φάει το κορώνα, μπορεί... τίποτα. Δεν θα πάθει τίποτα. Υπάρχει ένα μαγαζί, το Θες Μπάο. Είναι εδώ κοντά Oh. σε κιόλα. Παρήγγειλα μια φορά που νούσε όλο το βράδυ κοιλιά, αλλά δεν έπαθα δηλητηρία στη δηλητηρίαση. Με ένα, κόψιμο τη γλίτωσα. Ο Νίκος είχε παραγγείλει την επόμενη μέρα και ήταν 2-3 μέρες με δηλητηρίαση στο κρεβάτι. Που... Έχω, με τον Νίκο έχουμε κάνει διάφορα πράγματα. Και τον έχω δει τι αντέχει. Δεν τον έχω δει ξανά έτσι. Έχασε τόσα κιλά. Ξερνούσε, έχιζε, κατουρούσε. Από ένα τόσο δαμπάω. Και Οπότε. δεν έχει όλα στο μεταξύ, είναι πανάκριβα και είναι δύο μπουκές. Και το έχει πάντα στην τυχερή πινιάτα που ό,τι έχει εκεί ξέρει ότι δεν πάει καλά. Δεν ψωνίζει από δύο. Ναι, φάκι. Να κάνω μήνυση τώρα για δυσφήμιση. Πάμε next, next question. Λοιπόν, έχω εγώ ένα question, μιας και λέμε για e-food. Ποιο είναι το μαγαζί που παραγγέλνεται πιο πολύ στο e-food? Εμένα είναι το χρυσό εδώ στην Αβαρίνου. Έχω την Εβίτο. παγκέτα που ξέρουν. Εβίτο, έβοσμος, ναι. Έχει και εκεί. Γαμάει. Χρυσό. Ναι. Χρυσό okay. Δεν έχει στον εύωσμο. Εμείς είμαστε φαν του Ντεβίντο. Οκ, οκ. Δυτικά. Εγώ χρυσό Ναβαρίνο πάντως δίνω νούμερο ένα. Χρυσό χειρά πράγματα. Τι παραγγέλνεις, ε? Από ποιο μαγαζί παραγγέλνεις? Παραγγέλνεις τα όλα. Δεν έχω αγαπημένο. Όχι, εδώ πέρα, ποιο παραγγέλνεις πιο συχνά, ας πούμε. Σίγουρα είσαι στα 2-3 μαγαζιά που παραγγέλνεις το rotation σου. Λοιπόν, θα σας πω. Για πιο health κατάσταση, παραγγέλνω ένα προκριτικό περιβόλι και παίρνω τις μαλακιούλες σε δέντες τέτοια. Ωραίο. Και έχει και ωραίες έτσι κάτι μπάλες με energy και καλά που έχουν αρχώς θερμίδες ή μία που είναι τόσα, ξέρετε. Πολύ νόμαστε με αυτά. Από το γύρο της Αριστοτέλους παίρνω κλαμπ με φιλέτο κοτόπουλο. Δεν τρώω τις πατάτες όμως. Και τι άλλο. Και Μπαλμπόα, φίλε. Για τα τσίτα τα καλά. Τι είναι αυτό, για πες. Μπεργεράδικο, φίλε, είναι Μπέργε. Το καλύτερο μπεργεράδικο που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, πραγματικά. Αυτό το έχουν πει για πολλά μπεργεράδικα. Όχι, όχι, φίλε. Για μένα ήταν το Ταραντίνο top και από τότε που έφυγα. Ταραντίνο, όπω. Συμφωνώ. Και από τότε που έφαγα Μπαλμπόα, λέω, φίλε, αυτό είναι. Οκ. Εφρέμι. Κοίτα, πολύ σταθετικά όταν καθόμαστε και με τον Πέπε ειδικά μαζί, Ντεβίντο θα πάρουμε, που παίρνουμε εξής τις μερίδες, φιλέτο κοτόπουλο, άντε κάνα μπεργκεράκι. Στα δυτικά επίσης υπάρχει ένα μπεργκεράκι, το οποίο, πώς λέγεται, Black Dagger. Το έχω ακούσει. Όποιος πάει, παιδιά, Black Dagger, επειδή έχει αυτό το Monster Burger, που είναι ένα, σαν το κεφάλι σας είναι αυτό το μπέργκερ. Και είναι και πάρα πολύ οικονομικό. Είναι τρομερό, είναι τρομερό. Πόσο κάνει δηλαδή? 10 ευρώ Ένα και είναι 6 μια ευρώ μπεργκεράδο και είναι ψυχρό. τεράστιο. Παιδιά, είναι σαν το κεφάλι σας, δεν σας κάνω πλάκα. Το έχω φωτογραφία, θα σου στείλω πώς θα να δεις Είναι πόσο νόστιμο. μεγάλο είναι αυτό το μπέργκερ. Είναι νόστιμο. Φουλ. Ναι, 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 καλό. Να έρθουμε εκεί θετικά να το φάμε, ρε παιδιά. Παιδιά, είναι πάρα πολύ καλό, χωρίς πλάκα. Τέλεια. Ναι, Άντε να δούμε το Monster Burger. Πρέπει να όχι λύσω το πρόβλημα με την μπαταρία. Με? Με την μπαταρία. Τελειώνει η μπαταρία του κινητό μου κάθε φορά στα podcast, φίλε. Είναι δυνατόν? Και τότε να κάνω την ερώτηση που με νοιάζει πολύ. Όχι εδώ. Αγαπημένη σας στάση στο σεξ. Παιδιά, θα ξεκινήσω εγώ. Είμαι βαρετός. Missionary, κανονικά να βλέπω λίγο μπλα μπλα και τέλος. Δεν μ' αρέσουν τα, ξέρω εγώ, γεωμετρικά σχήματα στον αέρα και... θέλω Ειδικά να να σου πω βλέπω, ρε κάτι. φίλε. Δεν θέλω να... Ειδικά αν ο άλλος είναι σωματάρας, δηλαδή για εσάς τους bodybuilder. Το missionary στο οποίο
Η γυναίκα είναι εξαπλωμένη, αλλά ο άλλος δεν είναι ακριβώς από πάνω. Είναι αυτό που είναι λίγο σε ορθή γωνία είστε. Το ποζάρι. Του ποζάρι. Όταν παιδί μου είναι ο άλλος έτσι και είναι ήδη πεσμένος και βλέπεις όλα τα σχήματα τέτοια, νομίζω είναι πολύ ωραίο οπτικό. Όταν είναι ψηλόρθιος, λες. Αυτό. Ναι. Που σχηματίζεται Κατάλαβε λίγο ότι ορθή και εμεί γωνία. κάνουμε τα ίδια, Κωστή. Είμαστε τυπικοί. Ναι, είναι μια χαρά. Φίλε, ξέρεις κάτι. Τα πιο απλά είναι και τα πιο ωραία. Ειδικά όταν Εμένα μου υπάρχει αρέσει να αδιαφορά. κάθομαι στα τέσσερα. Ναι, αλλά και ας πούμε στα τέσσερα είναι πολύ απλό και ξέρω εγώ πολύ common, αλλά δεν μ' αρέσει όπως το κάνουν. Νιώθω ότι είναι λίγο απρόσωπο, δεν ξέρω. Ναι, ρε φίλε, αυτό. Θέλω λίγο. Κάτσε, όταν κάθε την κόμμα στα 4 κόστα, όταν κάθε εσύ στα 4. Λίγο και η content που τρώνε να βλάψει κανέναν. Εγώ, μπρο, θα ήθελα να με έχουν πολύ στα 4, να ξέρεις. Με όνειρο πολλών γκέι. Έχουμε πέρασει. Το έχω πει εγώ. Έχουμε πέρασει, Πισκότη. Ναι, αλλά εγώ έχω πιο πολύ, ξέρεις γιατί. Έχω το σύνδρομο του γλυκά αναβολικού άτριχου στο σώμα. Ναι, οκ. Okay. Ξέρεις, Το εσείς έχεις έχετε αναλύσει. ηχωτούς κόλλους. Εγώ είμαι φίλε πένα. Κατάλαβες. Δηλαδή ο άλλος με γλύφει έτσι χωρίς πρόβλημα. Γι' αυτό Οπότε είμαστε γουστάρω. όλοι ρομαντικοί Ναι. και θέλουμε να βλέπουμε τον άλλον. Γουστάρω. Ο coach μου με έδιωξε 4 weeks out. Μπρο, μας δίνεις πολύ λίγες πληροφορίες. Τώρα αν ήταν full prep ή full coaching και σε διώχνει 4 weeks out, λίγο short term, ξέρω εγώ, ένας coach μπορεί να καταλάβει αν... Καταρχάς, γιατί σε έδιωξε. Σε έδιωξε γιατί θα βγεις άθλιος on stage, σε έδιωξε επειδή δεν τον πλήρωσε, σε έδιωξε γιατί. Τώρα το Έφαγες. υποθέτω για να με το ρωτάς έτσι ότι δεν θα παρέβλεψες κάποια πληρωμή ή κάτι τέτοιο. Οκ. Okay. Τι θες να κάνεις. Σε έδιωξε, κάτω μόνος σου, βρες άλλον coach, τόσο είναι. Αλλά γενικά εντάξει, ναι. Εγώ θα νευρίαζα λίγο αν έδινα τόσα λεφτά για ένα prep και τόσο κοντά πριν τον αγώνα μου λέει ο άλλος αντιγιά. Αλλά απ' την άλλη δεν τρέχει και τίποτα. Τόσοι προπονητές όπως είπα υπάρχουν και μπορεί να είναι για καλό. Έτσι είναι, έτσι είναι. Όλοι έχουμε πέσει σε μαύρα προπονητές. Είσαι τουλάχιστον άτομα που δεν ενδιαφερθήκαν. Λες το μια φορά όλοι. Όλοι, όλοι. Ναι. Τώρα για κάθε προπονητή πάντα υπάρχουν καλοί και κακοί λόγοι. Εγώ αυτό που κατάλαβα, που και εγώ δοκίμασα, έφυγα από το Lord και πήγα σε έναν πολύ γνωστό προπονητή, prominent coach με τόσους clients και pros και μπλα μπλα μπλα. Client mind, παιδιά, δεν ξέρει κάτι που δεν ξέρει και ένας απλός προπονητής. Αλλά αυτό που κατάλαβα είναι ότι quality και quantity δεν πάνε μαζί. Οπότε όταν έχεις έναν με γενικά Over πολύ the quantity. clients, μην περιμένεις και καλή δουλειά σε όλους. Ειδικά όταν μιλάμε για αγωνιστικό κομμάτι. Δεν μιλάω για lifestyle. Για lifestyle μπορεί να κάνεις πολύ καλή δουλειά με πολλούς clients. Γιατί είναι πάρα πολύ low maintenance σχέση, να πω έτσι. Αλλάζουν τα πλάνα και δεν είναι με πολλή δουλειά και science. Όταν έχεις όμως αγωνιστικούς αθλητές, θέλει και λίγο ψυχολογική υποστήριξη παραπάνω. Έχεις και άλλα variables, πρέπει να είσαι πιο συγκεκριμένος με τα meals, με τα φάρμακα, με τα supplements και όλα αυτά. Και θεωρώ τώρα αν έχεις 30 clients, έχεις 30 lifestyle clients και 20 αγωνιστικούς, δεν μπορεί να κάνεις καλή δουλειά τώρα. Και έχεις και, ξέρω εγώ, δουλεύεις και δικιά σου δουλειά αν δεν είσαι full time coach. Πώς χωράς όλη αυτή τη δουλειά. Έχεις να κάνεις δηλαδή 20-30 check-ins, μία-δύο φορές την εβδομάδα σε τι, σε πόσες ώρες, σε 3-4 ώρες. Τα πετάς, φλού. Θέλοντας είναι κάποιος μένει εκτός. Θα είναι ο αγωνιστικός σου, ο άθλητης, θα είναι κάποιος που το κάνει για lifestyle, κάποιον πρέπει να αφήσει λίγο πίσω. Δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι. Λοιπόν, αγαπημένοι Έλληνες αθλήτριες και αθλητές. Okay, δείξαμε μερικούς. Αλλά αυτοί είναι τώρα ανερχόμενα ταλέντα. Εγώ, παιδιά, καλά, προφανώς ο Πέπε είναι και η Νεφέλη. Τους πάω πάρα πάρα πολύ σαν αθλητές, αθλητρίες και σαν άνθρωποι. Είμαστε φίλοι. Μετά, ο Λόρτ είναι Έλληνας αθλητής. Τον πάω. Και γενικά πολλά άτομα συμπαθώ. Όπως είπαμε εδώ την Άννα, τη Χατζή, τις αδερφές.
που μιλάω από εκεί που τη συμπαθώ. Το Λεντάκι, συμπαθώ όσο και να τον κράζω. Συμπαθώ, είναι καλό παιδί, έχει καλή καρδιά. Και το Σωτήρι τον Κάτσο συμπαθώ. Κοίτα, συμπαθώ όλους. Το να συμπαθείς κάποια με το να φτάσεις να το λες φίλο όμως είναι τεράστιος δρόμος. Αντιπαθώ κάποια άτομα. Δεν θα αναφέρω προφανώς ποια είναι. Αλλά πρέπει να είσαι πολύ αντιπαθητικός, ρε φίλε, για να αντιπαθώ εγώ. Γιατί δεν αντιπαθώ σχεδόν κανένα ποτέ. Αυτό. Τώρα, αν ξέχασα κάποιον, Στέφανο Αγγελίδη, συμπαθώ πάρα πολύ κιόλας. Πολύ καλό παιδί, πάντα ήσυχος, κάνει τη δουλειά του. Καλά, και τον Πιστόλα προφανώς, αν τον λες αθλητή Έλληνα, είναι προ. Συμπαθώ, είναι αθλητής και την γυναίκα του προφανώς, η Ελένη. Είναι γυναικάρα και αθλήτρια, πολύ καλή και επαγγελματίας. Παντελή Σταυρουλάκη, συμπαθώ φουλ. Δίνει και καλές πληροφορίες, δίνει και πάντα ένα όπτικ στο πώς πάει το δικό του prep. Βέβαια, ξεχνώ κανέναν. Δεν συμπαθώ. Ξέρω, ρε φίλε, τις συμπάθειές σου. Εσύ ποιος συμπαθείς? Εγώ ποιος συμπαθώ? Δύσκολη ερώτηση, φίλε. Πέρα από το μισθό μου κύκλο, δηλαδή τον Τάκη και τον Κάτσι, πέρα από το κλειστό κύκλο, δεν μπορώ να. Το ράλι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ το ράλι. Είναι πολύ καλό παλικάρι. Δεν ξέρω να μ' ακούτε, τώρα κόλλησε. Τώρα ναι, ναι. Κύκλο, αλλά για ποιον λόγο. Λίγο κόλλησε, αλλά εντάξει. Το ράλι συμπαθώ πάρα πολύ. Α, Το θεωρώ ναι, το καλύτερο ράλι, ναι. Είναι... ναι. Δεν έχω άλλε τρελέ συμπάθειε, φίλε, και δεν του ξέρω προσωπικά. Α, εγώ έχω και μια πολύ πολύ μεγάλη συμπάθεια και φιλία θα λέγαμε με τον Δημήτρη τον Βασιλάκη. Τον πάω και τον σέβομαι πάρα πολύ. Ο Ράλης προφανώς είναι, ρε φίλε, the gentle giant, είναι και γαμώ τα παιδιά και είναι τόσο ευγενικός και έχει τρόπους, ενώ είναι τεράστιος και δεν ταιριάζουν κάπως. Κατάλαβες. Για καλό το λέω. Ναι, Εφραίμη. Επειδή, κοίταξε, εγώ δεν έχω τριβή με τα άτομα μέσα στον χώρο, γιατί δεν είμαι αγωνιστική αθλήτρια, οπότε, ξέρεις, δεν έχω πάρει, να σου πω, και το feedback κάποιον ή δεν έχω μιλήσει όσο θα έπρεπε να μιλήσω με κάποιους, να δω πώς συμπεριφέρονται και σε κάποιον ο οποίος κάνει prep, οτιδήποτε. Μπορώ να σου πω ότι, επειδή παρακολουθώ πολλές αθλήτριες, τα κορίτσια που σας είπα πριν, όποια ανέφερα, μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά γενικά, επειδή με κανέναν δεν έχω κάποιο bad feeling ή bad vibe, νομίζω ότι με όλους είμαι ok. Εντάξει, σίγουρα με κάποιους εξαιτίας κάποιων πραγμάτων που έχουν πει, με κάποιον τρόπο που έχουν χειριστεί κάποια πράγματα, μπορεί να μην ταιριάζω τόσο, οπότε δεν θα κάτσω να ασχοληθώ. Αλλά σίγουρα όλους εκτιμώ, γιατί μ' αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν στόχους, μ' αρέσει ο κόσμος που ασχολείται με κάτι και δίνει πολύ effort. Γενικά τα κόστη που ανέφερα πριν νομίζω ότι δίνουν πολύ εύκολη αυτό που κάνουν. Okay. Και με Συμπάθεια. όλους νομίζω ότι μπορώ να βρω κάποια θετικά πράγματα που κάνουν και να πω ότι εκεί το έχει. Κάπου εκεί δεν το έχει. Okay. Δεν φελάκι. Κοίτα, και εγώ είμαι από τα άτομα που σπάνια θα αντιπαθήσω κάποιον. Γενικά, άμα δεν τον ξέρω τον άλλο προσωπικά, δεν μπορώ να εκφέρω και άποψη. Τώρα, ως άτομα ξέρω, όπως είπα και πριν, τα κορίτσια, Έλληνα, Νάσια, εντάξει, τις συμπαθώ πάρα πολύ και τις ξέρω αρκετά. Τώρα, από άντρες, εντάξει, τους περισσότερους που έχω ψηλομιλήσει και αυτά, δεν έχω κάποια αρνητική άποψη ή οτιδήποτε, ως προαναφέραμε. Και εγώ προφανώς αντιπαθώ, αλλά ελάχιστα άτομα αντιπαθώ, για συγκεκριμένους λόγους που, εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει. Ναι. It happens. Αυτό ναι. που έκανε πάντως εντύπωση σε σένα, Νεφέλη, είναι ότι δεν κρίνεις τόσο όσο γρήγορα πίστευα ότι κρίνεις, όταν δεν σε ήξερα, ας πούμε. Δηλαδή θα ναι. κάτσεις και θα δώσεις στον άλλον ευκαιρία να το γνωρίσεις, να έχεις μια άποψη πιο δίκαια για τον άλλον. Αυτό, ας πούμε, το παρατήρησα πάντως. Σίγουρα, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που έχω κρυθεί πάρα πολύ, χωρίς καν να με γνωρίζει κάποιο. Δηλαδή, Ναι, εγώ όλοι... νόμιζα, ας πούμε, με την παρέα που ήσουν τότε, που σε γνώρισα εγώ και εσύ ξέρεις, εγώ είσαι η αθλήτρια και η influencer και τούτο εκείνο. Λέω, ωραία, αυτή είναι εδώ. Δεν θα μπω κάτι στη δικασία, ας πούμε, να ούτε καν να τη μιλήσω, γιατί ξέρω τι θα πάρω.
Ναι. Και ούτως είδες, ήρθα, συστήθηκα τούτο εκείνο και εσύ, ας πούμε. Και εκεί, ας πούμε, είδα, ωραία, δεν είναι σαν όλος αυτός εδώ που αράζει. Είναι διαφορετική. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα κλείσω το κινητό γιατί κλείνει. Έχει 2%. Δεν συμπαθούμε κανέναν. Ωραία, ξέρεις τι. Ας βάλουμε ένα τέλος. Νομίζω είναι καλά πόση ώρα κάνουμε. Μία ώρα και κάτι, σίγουρα. Μία ώρα και κάτι, Θα ναι. αφήσουμε και πράγματα για next time. Παιδιά, θα ήθελα πιο νωρίς, αλλά καταλαβαίνω δεν μπορείτε. Αλλά δεν πειράζει, έριξα ένα ωραίο nap πριν το Τα podcast. σουκού μπορούμε, ξέρεις, τα σουκού. Και στη Γερμανία ούτως ή άλλως πάει μία ώρα πίσω. Όταν γυρίσω, φίλε, θα είμαι εγώ 9, οπότε κάτω τι θέλετε. Ευχαριστώ στα κορίτσια που μας τίμησαν με την παρουσία τους. Αν θέλετε και σας άρεσε, μπορείτε να γράψετε στα comments να γίνουν regulars. Γιατί αυτός ήταν ο σκοπός εξ αρχής, αλλά η NFL μας έστησε προφανώς. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Καλή αργά παρά ποτέ. Παιδιά, ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Θα ανεβεί θεωρώ αύριο. Thank you. Αύριο βραδάκι θα το έχω έτοιμο. NFL, τα λέμε αύριο το πρωί. Και και παιδιά, εγώ θα σας πάρω τηλέφωνο για να δω στο... Τι ώρα θα είστε, τι ώρα θα ξεκινήσετε, 10. 12. Κάτι 12 λέμε να πάμε. Ναι. Παίζει να έρθουμε. Ναι. Τέλεια. Σούπερ. Την αγάπη μας. Μην είστε haters, παιδιά. Είδατε, εντάξει, 900 views, 1000 views, αλλά μόνο 120 subscribers. Down, κάντε ένα sub, κάντε ένα comment, like. Όχι, ξέρετε κάτι, μην κάνετε τίποτα στα αρχίδια μου, όντως. Το λέω μόνο για να το πω για πλάκα, γιατί το λένε όλοι. Στα αρχίδια μου, αν κάνετε subscribe, να ξέρετε. Απλά δείτε το, περάστε καλά και τα λέμε την επόμενη φορά. Bye bye. Τα φιλιά μας.